Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν, Στέργιο. Πολύ ωραίο κλίμα, γενικότερα. Τι ωραίο είναι να βρίσκεις στήριξη από άλλους ανθρώπους στη ζωή. Σε στιγμές έτσι που τη χρειάζεσαι να έρχεται τόσο αυθόρμητα, γενικότερα. Ε. Αλήθεια. Ωραίο είναι να υπάρχει καλό κλίμα. Γιατί βλέπεις, αλλού δεν υπάρχει καλό κλίμα και είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι καλό. Ή πόσο ωραίο είναι να σου αρέσει το ποδόσφαιρο, ένα ελάτρης. Να επισκέπτεσαι άλλα γήπεδα, να πηγαίνεις εκεί, να βλέπεις αγώνες. Ε, και αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι. Ή πόσο ωραίο είναι να κερδίζει η ομάδα σου και να ασχολείσαι με κάτι άλλο, ε. Ή να φέρνεις σοπαλία έτσι, περήφανη σοπαλία. Έβλεπα πριν ένα σχόλιο φίλου και λέει ότι όταν ο ΠΑΟΚ φέρνει σοπαλία με τον Άγιαξ ή με οποιαδήποτε τέτοια μεγάλη ομάδα είναι αποτυχία. Αλλά όταν φέρνει ο Ολυμπιακός, λέει, με άλλες ομάδες είναι επιτυχία μεγάλη. Τι θες τώρα με το air condition? Ανοιχτό είναι. 26. Ε, τι θες, 21. Έξω, έξω δεν έχει περίπου 25. Πόσο το βάλες? Εντάξει, δεν το άλλαξε. Τραβάμε, είναι που το πάω 24. Θα έρθει ο Σταύρος τώρα όμως και θα κρυώνει, θα σου πω, έχω το κλείσει εντελώς. Φάτινα μετά. 5-19 Σεπτεμβρίου. Γεγονός. Υιοθετώ. Τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Και αυτό γεγονός. Μπράβο, Στέργιο. Να τελειώσει και αυτό, να πάμε στο επόμενο και να προχωράει η ομάδα έτσι. Έτσι. Και να αφήσει τον καταγραφικό. Είναι και πολύ ρε τελευταίο. Να πρέπει να λέει οτιδήποτε άλλο. Είναι και πολύ. Πάλι βγήκε χθες ο πρόεδρος, έβγαλε το διάγγελμα και ακολουθούν και άλλοι. Εγώ τους έχω κατατάξει εδώ και πολύ καιρό. Σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του μυαλού μου. Αυτούς που η επιχειρηματολογία τους περιλαμβάνει τη λέξη πρέσπες. Είναι πίσω δεξιά. Πίσω δεξιά. Πίσω πουθενά. Τι ωραία. Έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση των τετράγωνων νηφιών μου. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορώ να κάνω μια πιο σωστή κουβέντα, δομημένη, ναι, ναι. Επιχειρήματα. Ναι. Παρά μόνο σε αυτούς. Σωστό. Δηλαδή σε πνευματική ικανότητα τους έχω κατατάξει μετά τον νηφιό μου. Ναι. Δεν έχει άδικο. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Δεν έχει άδικο. Γιατί μόλις ακούει τη λέξη πρέσπης, τελειώνει η κουβέντα. Κατατάσσεται στο μυαλό μου και πάμε παρακάτω. Λες, πάει κι αυτός. Μαύρη λίστα. Θα πάμε στον επόμενο. Δεν έχει νόημα να κάνεις κουβέντα. Ε, ναι, ρε, τον αφήνεις. Είναι ανθρώπους γύρω μας, εδώ στα κοντά μας. Ναι, ναι, ναι. Το χρησιμοποιούμε πολύ. Στο δικό του παράλληλο σύμπαν. Έξαλλος ο Χρήσανθος για Σιδηρόπουλο. Δεν κρατιέται. Από την ώρα που ήρθε, φωνάζει. Ντροπή μας, λέει. Ναι. Ο Χρήσανθος. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά. Άμεσα στο Big Five. Εγώ βλέπω μια ανησυχία γενικότερα, Στέργιο. Δηλαδή, έβλεπα το Γαύρο, ας πούμε, το πρωτοσέλιδο. Βλέπεις. Υπάρχει ανησυχία. Ναι. Όχι, αφιερώνουμε χώρο και χρόνο στον Άρη. Δηλαδή, τέτοια αγάπη για τον Άρη δεν έχει υπάρξει ποτέ. Κοίτα, ναι. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αυθόρμητο από όλο αυτό. Ναι, ρε, εντάξει, εννοείται. Δεν θα μιλήσω για επίπεδο παγών. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καμία σχέση, αλλά σε επίπεδο διοικήσεων. Εντάξει τώρα. Και επικοινωνία, θα λέγα εγώ. Το σύνθημα και το παλιό του Καρτζαφέρη, χέρι-χέρι. Ναι. Με τον Καρτζαφέρη, θα μπορούσε να γίνει και εκπομπή. Και σε επίπεδο επικοινωνία υπάρχει μια σύμπνοια. Βλέπεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αγάπη χέρι-χέρι με τον Βαγγέλη. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, αλλά οκ. Okay. Όχι, όχι, γενικά. Δεν είναι πολύ εύκολο σαν εικόνα να το κάνει το παιδί μου. Σου πάει σαν εικόνα. Με ανοιχτό που κάμισε, με κλειστό που κάμισε. Δεν θα είναι ο Βαγγέλης εσύ παρουσιαστής. Ρε, σου λέω σαν background στην ταινία. Στην. Κάνουμε και ταινία στο ΠΑΟΚ TV. Θα το κάνουμε και ταινία. Ακούμε παραγγελίες. Τι ωραία. Εδώ στο Γαύρο, λοιπόν, στο Στέργιο, υπάρχει ένα, το λες και συμπαθητικό. Χτύπημα μεγάλο. Δηλαδή μετά από το παιχνίδι με την Τότεναμ, αφιέρωσαν χώρο οι άνθρωποι εκεί και λέει: υπάρχει κίνδυνος για τον Άρη να αντιμετωπίσει εξαιτίας της μετάδοσης φαινόμενα σαν αυτά, άνω κάτω τελεία. Κακοήθεια, απρέπεια, προσβλητικά και μειωτικά σχόλια, υβριστικοί χαρακτηρισμοί και άλλα. Λόγω της τοξικότητας του ΠΑΟΚ TV. Ξανά άνω κάτω τελεία. Δεν είναι πολύ καλό έτσι όπως το γράψαν, δεν ξέρω γιατί το βάλανε έτσι, αλλά οκ. Okay. Απαραίτητα τα ασφαλιστικά μέτρα, μόνο ο. Δεν βλέπω τα. Μόνο όμως μπορεί να προστατέψει τον Άρη και τον κάθε αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και πρόταση, περίμενε, του Μανώλη Γαβαθιώτη που λέει: επιβάλλεται νομοθετική παρέμβαση για την νέα νομικά μετάδοση του ΠΑΟΚ TV. Κοιτάξτε, γίνεται. Η εφημερίδα Γάβος δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Εντάξει, γιατί έφτασε να πουλάει τριψήφιο αριθμό φύλων. Ναι, ναι. Όσο να πεις, τα πρόβατα λιγοστεύουν. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι τόσα πολλά και να στηρίξουν μια εφημερίδα
με επίπεδο κοντά στο μείον 5. Ναι. Με βάση την κλίμακα από 0 έως 10, ας πούμε. Οπότε είναι μέσα στην εφημερίδα ένα ένθετο. Ωραίο πράγμα αυτό. Το γράφει νομίζω όλο εξ ολοκλήρου ο συνάδελφος με την κόμωση χρώματος Κομωτινή 5. Ναι. Αυτή η πετυχημένη, ναι. Ναι, ναι. Η βαθμίδα. Κομωτινή 5, να ξέρεις. Ναι. Αν έχεις κάποιο θείο στα αυτοκίνητα. Δεν θέλω να γίνει έτσι, όχι. Όχι, όχι, δεν θέλω να γίνει έτσι. Πιστεύει ότι αν πάψει το μαλλί Κομωτινή θα έχει έναν άλλον αέρα. Όχι, παράδειγμα προς αποφυγή είναι. Όχι, όχι. Όταν γράφει ο ίδιος. Ναι. Γράφει μια-δυο σελίδες, τρεις. Του κάνουν και ένα πρωτοσέλιδο εσωτερικό. Ναι. Και αυτή είναι όλη η ιστορία. Ωραίο. Ε. Σε διασκεδάζει. Να ρε φίλε, και χρησιμεύει, γιατί σε μια δύσκολη στιγμή στέκεται δίπλα στους φίλους του. Να κρατηθείς ήρεμος και να μην μπορείς. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ σήμερα δεν είμαι. Όχι, ήρεμος είμαι. Απλώς έχω κάτι σκέψεις. Όπως. Θέλω να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Α. Ζορίζομαι λίγο, είναι αλήθεια. Ναι. Δεν. Εντάξει, θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα περάσει και αυτό. Της Κυριακής. Η ομάδα να κάνει το καθήκον της. Θα ασχοληθεί μετά ο Ολυμπιακός με τον αγαπημένο του Άρη στο μάτς του δεύτερου γύρου. Δεν νομίζω να ασχοληθεί τόσο. Μπορεί να ασχοληθεί και παραπάνω. Γιατί θεωρητικά εκεί οι πιθανότητες του Άρη για ένα καλό αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες. Τι θα είναι, περισσότερες. Στην έδρα του, όσο να πεις. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι και οι βαθμολογίες σε εκείνο το διάστημα. Οπότε κάπως έτσι είναι το έργο. Να ασχοληθεί τώρα ο Ολυμπιακός και να ασχοληθεί μετά στο δεύτερο γύρο. Και αν μπει ο Άρης στα play-off. Να ασχοληθεί ξανά στα play-off. Ναι. Έτσι έχει κατάσταση. Οπότε, παιδιά, ψυχραιμία. Εντάξει, συμβαίνουν πράγματα και πράγματα που δεν μπορείς να τα πάρεις όλα χιουμοριστικά με τίποτα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ότι παρατήθηκε η ανακρίτρια για την υπόθεση του Νουρουάν. Ναι, και αυτό. Δεύτερη ανακρίτρια. Δηλαδή, σε λίγο θα είναι πιο συχνές οι αλλαγές από ότι αλλάζει ο Φιλίππος με τον Τερζή. Ναι. Στην υπόθεση αυτή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Προφανώς, εγώ δεν κακίζω εννοείται την ανακρίβεια. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Καλά, κάτι θα την αλλάξει. Είμαστε πάνω απ' όλα. Αυτό, ναι. Αν έχει η οικογένεια, η γυναίκα, προφανώς κοιτά την οικογένειά της. Ένας λόγος παραπάνω. Εντάξει, δεν έχουν πεθάνει και λίγοι στον ουρανό. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στους 10. Όχι, υπάρχει μια κατάρα, ξεκάθαρα. Ναι, είναι μια κατάρα. Σε οποιοδήποτε κράτος. Θα γινόταν το έλα να δεις και θα βρίσκανε γιατί ο ένας πίσω από τον άλλον οι ανακριτές αφήνουν την υπόθεση. Εδώ στο Ελλαδιστάν περνάει στα ψηλά, ενδεχομένως να βρεθεί και τρίτος ανακριτής που θα αποχωρήσει, να έρθει τέταρτος και στο τέλος να προεδρεύσει, τι να σου πω, ο Πέτρος Μόραλης, πρόεδρος του δικαστηρίου. Θα μπορούσε. Ή κάποιος άλλος ικανός άνθρωπος στο περιβάλλον ναι, του Ολυμπιακού. Που να ξέρει την οικονομία κτλ. Ξαναλέω, δεν κακίζω ούτε στο ελάχιστο την ανακρίτρια. Εντάξει, προφανώς υπήρξαν πάρα πολλοί σοβαροί λόγοι, τους οποίους καταλαβαίνει ο καθένας. Απλώς θα περίμενε κάποιος από το κράτος γενικότερα να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με την υπόθεση και να δει γιατί. Ξαναλέω, οι ανακρίτριες αλλάζουν σταύρο όπως αλλάζει ο Τερζής με τον Φιλίπποφ. Αναπόντο. Γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα. Βεβαίως γίνεται δουλίτσα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ήξερες όταν ψηφίσατε τη Νέα Δημοκρατία εκεί στο Γκουζάνι. Το ξέρατε τι θα γίνει. Τώρα έπρεπε να. Φοβερό μαλλί να πούμε. Προσεγμένο. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι έκανα γιατί δεν ζούμε. Φοβερό. Δηλαδή κλαίει εδώ Κορλαιόνε. Είσαι πολύ δύσκολα με έτσι, στην κατάσταση που είσαι τώρα κάτω από το κοντίσιο. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Ωραίες δηλώσεις ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ναι, μια το θαυμάσαμε. Αυτό λέγαμε. Κάποιοι βέβαια δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με το συντακτικό του γενικότερα τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά αν είσαι ουσιαστικός, Σταύρο, και λες την ουσία των πραγμάτων, άλλοι πάλι ανησυχούν για την αγνοή του. Πάλι βαριά αυτό. Εντάξει, και εμείς, άμα φάμε κάτι παραπάνω στο τέτοιο, δεν είμαστε και οι. Καλά, ο πρόεδρος δεν έφαγε κάτι παραπάνω. Τι. Δεν έφαγε πολλά παραπάνω, κοιτάξτε. Εντάξει, εσύ. Όλους μας αρέσει το φάι, παιδιά. Δεν θα κατηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο για αυτό. Για τα λεγόμενά του. Όχι, εγώ είπα ανησυχούν κάποιοι. Δεν είπα ότι το κατηγορούμε. Στο ανθρώπινο επίπεδο. Για τα λεγόμενά του, λοιπόν. Εντάξει.
όταν ένας επιχειρηματίας είναι πάνω από την κυβέρνηση. Αυτά είναι φυσιολογικά όλα. Αυτή η έπαση, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που σου λατσάρει εδώ στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική ασφάλεια, με τη δημόσια ασφάλεια. Ένας από αυτούς που χειροφιληθήκαν ήταν διοικητής ασφαλείας παλιότερα, τότε που ερχόντουσαν τα 2.500 αστυνομικοί χωρίς λόγο στο κλεισμένο των θυρών. Αυτή είναι η χώρα μας, παιδιά. Αυτή είναι και η κανονικότητα που πολύ ωραία ανέλησε ο κ. Μαρινάκης. Αυτή είναι η κανονικότητα. Να έχει μια οικογένεια διακυβέρνηση 500 χρόνια, να κονομάνει οι κολλητοί της, να βολεύονται οι κολλητοί της. Ωραία. Να χρηματοδοτούνται και να αμείβονται αδρά αυτοί που χρηματοδοτούν. Μπλα 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 μπλα. Αυτή είναι η κανονικότητα της χώρας. Δεν είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό διαλύθηκε η Ελλάδα, γιατί μαζευτήκαν εκεί πέρα όλοι, οι καράβλαχοι στην πρωτεύουσα. Ωραία, και τη βλέπουν όπως τη βλέπουν. Επίσης, επειδή μίλησα και με έναν κοινωνιολόγο, ο Πειραιάς, επειδή ήταν πάντα το σύμπλεγμα με την Αθήνα, ήταν συμπλεγματική με την Αθήνα. Εγώ δηλαδή κατουλούσα Αθήνας και πήγαινε στον Πειραιά. Για να καταλάβεις. Ναι. Ωραία, για να γίνω λίγο γραφυρός. Να το καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, έτσι, ναι. Όταν αυτοί αποκτούν δύναμη, ξέρεις, είναι κακό πράγμα να έχεις και σύμπλεγμα και δύναμη. Και βγαίνει αυτή η αλαζονία, η εμείς είμαστε και οι άλλοι όλοι ό,τι κάνανε, τα κάνανε λάθος και εμείς τα κάναμε σωστά και το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αυτοί που δεν ήρθαν να παίξουν στην Τούμπα για να χάσω εγώ ένα πρωτάθλημα. Αυτοί που δεν ήρθαν να παίξουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Δεν ήρθες να παίξεις. Δηλαδή ήρθες και δεν έπαιξες. Χωρίς λόγο. Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Μην μιλάς, δεν έχουν. Κάνε τη δουλίτσα σου. Κάνε τα λαβέρια σου. Βάλε τις ειδικές ιστορίες και φιλίας που έχει και εταιρεία εκδηλώσεων. Να κάνει εκεί κανένα event εκεί στις μπασκέτες απ' έξω. Αυτά τα παιδιά 3-on-3 να κονομάνε όλοι να πηγαίνουν. Από τις διαφημιστικές τα πακέτα, έτσι και εμείς εδώ να κυνηγάμε, πώς το λένε, το τραγκοσάρι με το τουφέκι. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ. Εντάξει. Ήδη διαφημιστικά πακέτα έχουν κοπεί, εμένα μου έχουν κόψει τον ΟΠΑΠ, δεν έχω πάρει ποτέ ΟΠΑΠ. Ωραία, για να καταλάβουν τι γίνεται. Με το που έγινε ότι έγινε με την Νόβα, κομμένη και η Νόβα. Ποιος ο λόγος θα διαφημιστεί άλλωστε. Λες και τα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν τα δείχνει, μόνο τα εντός έδειχνε. Τέλος πάντων, όλα κομμένα και θα πηγαίνει εκεί η άλλη. Έχω το ίδιο και φιλία. 3-on-3. Τι ωραία, θα θίγετε το κούμπο. Με ποιον λεφτά, ρε. Με τα δικά σου. Τηλεφωνάκια θα σηκώνετε στι διαφημιστικέ. Μα μου, τσουπ θα γίνει τη δουλίτσα. Το χρηματάκι κάτω. Και εσύ βλάκα, τοπικέ δίθεν δεξιέ που θίχτηκε με τι πρέσπε. Ναι, ναι, θίχτηκε. Πάρτα τώρα και μείνε στην πείνα και τα ψυχουλάκια. Μείνε στην πείνα. Όχι, τι γίνονται κάτι διαφορετικό πολύ, αλλά εντάξει, αυτό είναι εξόφθαλμο. Αυτό είναι εξόφθαλμο. Που γίνεται. Και οι βουλευτές της Δημοκρατίας εδώ πέρα, της Θεσσαλονίκης, και όλες αυτές οι προσωπικότητες, οι πολύ ισχυρές. Αυτό το προφίλ η χαρά της πεθεράς, όλοι με χωρίστρα. Δεν υπάρχει ένας χωρίστρα. Όλοι με χωρίστρα. Αν δεν ρίξεις χωρίστρα, δεν παίρνεις το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας, τέλος. Και έχω ένα φιλαράκι το οποίο ήταν να κατέβει, δεν το βάλω στο ψηφοδέλτιο και έχει χωρίστρα. Φαντάσου πόσοι μαζευτήκανε. Φαντάσου πόσοι. Υιοθετείς, αγάπη. Ε? Τι κάνω. Υιοθετείς. Μ' ακούω. Είναι η αγάπη Λί. Η γνωστή Κινέζα ραδιοφωνική παραγωγός. Εντάξει. Ξέρει ότι έχουμε δίκιο αγάπη, αλλά πάει, υπάρχει μια δυσκολία στην. Εντάξει, η αγάπη είναι. No political. No political η αγάπη. Όπως αυτό είναι το. No political. No political. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εμείς τώρα κάθομαι και βγάζουμε το διαβάσιμο. Άντε, πείτε τους ότι. Ναι, ναι. Άντε τώρα. Φτάνει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, φρουφρού και αρώματα και του φράτηκα. Άντε να μου βλάκες. Καθόμαστε να ερχόμαστε τόσα χρόνια. Άντε. Το και μόνο... τους άλλους διαλόγες όλη την ώρα. Πω, άστο αυτό. Ναι, έστω διάλογες. Το πρόλαβες το δικό μας. Το πρόλαβες. Όχι, γιατί. Ναι, άστο. Γιατί από μιλάτε μαζί το πρωί, του. Από τις 10 το πρωί. Μιλάτε μαζί του. Εμένα μου είπε ότι προπαγανδίζω το πρωί που πέρασα. Αυτός. Εντάξει, δεν θα μιλάς με αυτούς. Κομμένοι. Τι να τους κάνεις, μωρέ. Έχουμε 5 φίλους. Θα καθόμαστε στο τραπέζι, θα πίνουμε τον καφέ μας, δεν θα μιλάμε για αθλητικά. 10 παρα 10 ήρθε σήμερα για να ετοιμαστεί για να τα πει. Μπήκε μέσα κατευθείαν για Σιδηρόπουλο. Κατευθείαν, ντροπή. Για Σιδηρόπουλο. Ναι, ναι. Να έξαλλος. Πού το κινητό μου. Έχω τους διαιτητές του Άρη τα τελευταία 2 χρόνια στο ντέρμπι. Μόνο με τον Πάκο του παίξαν ξένοι. Και με τον Ολυμπιακό 2 φορές ο Σιδηρόπουλος.
Βρες ρε που είναι η διαρροή. Έχουν θέμα ρε, γιατί δεν θεωρείται ντέρμπι από την ΚΕΔ το ΠΑΟΚ Άρης και έχουν θέμα. Ναι, όμως τους δώσαμε 7,99 το πακέτο. Συν ότι δεν θέλαν το Σιδηρόπουλο. Ναι. Συν το ΠΑΟΚ TV, συν το ΒΑΡ. Και δεν δώσετε και εισιτήρια. 7,95. Έγραψε ότι δεν δώσαμε εισιτήρια, το έγραψε. Δεν το λέγαμε χθες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και του παρήστηκε ο χαζός που το έγραψε λοιπόν, παιδιά. Έκανε εκπομπή πριν. Ναι. Λέγαμε ποιος θα το γράψει και το έγραψε. Δεν δώσατε εισιτήρια ενώ σας ζήτησα. Αφού εμφανίστηκε. Και ναι, και έλεγε ξέρω, εντάξει, αφού δεν μιλάμε με αυτούς. Εκεί πήγε και ο άλλος στο μηνιαίο προσκύνημα να δει το παιχνίδι χθες. Εντάξει, ρε φίλε. Γουστάρει Champions League ο άνθρωπος. Θέλει λέει να δει Champions League. Ναι. Ναι. Καμπανιακό βλέπει από δύο χρόνια. Είναι άνθρωπος. Ναι. Και έβρωσε σουφλίου που το GPS δεν φτάνει. GPS Μούντζα. Ποιο σου φλίγει. Εντάξει, ξαφνικά Champions League. Γιατί του έλειψε. Καλά κάνει. Δεν του κακίζω εγώ τον πρόεδρο. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτή. Μια ζωή. Αυτό. Σταύρο, πρέπει να κάνουμε εκπομπή στο διαδίκτυο, φίλε. Που είναι free. Εννοείται ότι θα γίνει. Μας έχει πάρει ο Χίος όλη την κρέμα. Θα κάνω ένα κόλκα σόου έτσι, θα δείτε, μόνος μου. Θα γίνεις Χίος και εσύ θα πλησιάζεις την οθόνη και θα το δίνεις. Μας έχει πάρει ο Στέφανος Χίος όλη την κρέμα. Ναι, Χίος. Θα γίνω Νάξος εγώ, θα είναι άλλο. Ο Σταύρος Νάξος. Το συχάματα θα είναι το μέλι. Συχάματα, καλησπέρα συχάματα. Δηλαδή δεν θα είναι. Δεν θα είναι κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει αυτό, ναι. Πληρώνω και 7,99 για να σε δω. Να ξέρεις. Τι θα πουλήσεις έναν από τους 6 πάτους που είχε το παπούτσι σου. Δεν ανέχει. Σιγά το 7,99 τι είναι, ρε. Εδώ δώσαμε για το Πάκου TV 70. Και χωρίς δώσεις. 69,99. Εντάξει, πες. Κασέρι. Κασέρι έφυγε το. Δεν χρειάζεται, είπαμε και δώσεις. Και τώρα πρέπει να εξηγήσω τη μάνα μου πώς μπαίνει να το δει. Θα τις ετοιμάσει εσύ, το μάθει, ρε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ναι. Στείλε, βες λίγο, κάνε μια αναζήτηση τώρα και που τα ξένεις, Στέργιο μου. Ναι, θα βρω. Κάνε μια αναζήτηση. Εξώδικο Νόβα, πάω 24, να βρούμε εκείνο το link, το θέλουν οι δικηγόροι μας. Γιατί είχαμε και, πώς το λένε, έχουμε τώρα τα ωραία όλα. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρόσφατο. 9-9 του. Το πρόσφατο. Μην στείλουμε κανένα προπέσινο. Ωραία. Κάντο ένα το link και στείλ το μου κάπου, αν έχεις ανοιχτό οτιδήποτε. Ναι, ναι. Θα ανοίξω. Στείλ το μου στο Facebook. Ωραία. Στο Facebook το άλλο που έχω το καυτή φραουλίτσα. Όχι, το... Δεν μπορούσα να γίνει αυτό στο διάλειμμα. Σε δύο λεπτά, όχι. Θα το ξεχάσω. Να το κάνουμε το. Θα το ξεχάσω. Τι να κάνουμε. Θα το ξεχάσω. Θα σου πω κάτι, θα σκάσουμε. Άνοιξε το λίγο. Τώρα περίμενε, δε. Έχεις έρθει με ένταση, εσύ. Εσύ τα σκέφτομαι στον δρόμο και. Και παθαίνω σοκ. Περπατάω και σκέφτομαι στον δρόμο. Γι' αυτό έρχεσαι ιδρωμένος εδώ. Στο μεταξύ τι έχω πάθει. Πάω να περάσω την Ιόνο στα Αγούμη και είναι σταματημένα τα μάξια. Και κοιτάω τα μάξια και με κοιτάνε και αυτά. Και ξέχασα ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα να. Σκεφτόμουν εκεί. Δεν θα μας πατήσει καμιά μέρα κανείς. Θα πάρει δεν πάρουν. Είχε και τροχονόμο σήμερα πάλι. Είχε, είδα κι εγώ έναν. Κι εγώ είδα. Μετά τι, αυτοί δεν πήγαν καλά και του έχουν τιμωρία. Δύο εβδομάδες μετά την έκθεση. Εγώ τον είδα πολύ βαρεμένο αυτό, γιατί έκανε το χέρι μια ώρα. Είναι τιμωρημένος. Βαρέθηκα πρωί-πρωί. Ήταν και νωρίς. Είναι τιμωρημένος. Υπήρχε πάντως. Είναι τιμωρημένος. Ναι. Το έστειλες. Το έστειλε, εννοείται. Ωραία. Έγινε και αυτό. Κινητό δεν έχω εγώ, βέβαια, δεν ξέρω πού είναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη τέτοια. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι λίγο. Σκληρό ροκ. Σκληρό ροκ, δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνει ροντέο η χώρα. Εντάξει, το έχετε καταλάβει, πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή. Κάθε μέρα στο μεταξύ έχει πορείες. Κάθε μέρα. Και τώρα είναι αυτές οι ειρηνικές. Ναι. Σε κάποια φάση δεν θα είναι σίγουρα ειρηνικές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Απορώ πώς δεν το βλέπουν. Απορώ. Όχι, όλα πάνε καλά. Δεν το βλέπουν ότι έρχεται. Δεν το βλέπουν ότι είναι πρόκληση για την κοινωνία να εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας και να συμπεριφέρεται έτσι. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ή είναι τόσο εγκλωβισμένοι στα θέλω του. Γιατί το ερώτημα αυτό, ή είσαι χαζός που δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει σε ένα τρίμηνο. Γιατί εγώ το φουγκράζομαι στον δρόμο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εκνευρισμός. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από ένα διπλό παρκάρισμα που δεν περνάει ο άλλος και αρχίζουν πέφτουν οι μπουνιές. Μετά ξέρω εγώ αρχίζει. Πηγαίνει αλλού. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, εκνευρισμός μαζεύεται. Τώρα που λες για εκνευρισμό, περίμενα ταξί σήμερα εκεί στην Όλγα. Περνάει ένα λεωφορείο το οποίο εντάξει, η σαρδελοποίηση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Και σαν εκείνα στην Κίνα. Τίποτα. Δηλαδή, μόνο στην οροφή δεν έχει απ' έξω να κρέμονται.
Και είναι μία φίλη που θέλει να μπει τα ηλίκια μπροστά. Ναι. Δεν χωράει όμως, δεν βλέπει ούτε ένα τρίχρονο παιδάκι μέσα. Ναι. Και πριν κλείσει την πόρτα, ο οδηγός κατζώνεται στο τιμόνι. Στο τιμόνι, μια λαβή που έχει εκεί. Ανοίγει η πόρτα ξανά. Δεν κατεβαίνει κάτω. Τον ενημερώνει, εγώ θέλω να μπω μέσα γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Καθυστερεί το λεωφορείο 5 λεπτά. Πέρασαν 10 ταξί και απλά κοιτούσα να δω τι θα γίνει. Στο δίλεπτο αρχίζουν από πίσω και αγανακτούν. Έτοιμοι να τη λιντζάρουν. Φίλε, δεν την ξεγάντζωνε ούτε ο Στάθαν. Πάνω στον εγκρεμισμό που λες. Είναι όλοι στη τσίτα. Ναι. Όλοι. Τέλος πάντων. Θα τα πάρουμε με τη σειρά μετά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί είναι και το θέμα της ανακρίτριας, είναι και το θέμα των ανακοινώσεων του Άρη, είναι και το Μαρινάκι, είναι και τα δικά μας, τα καθαρά ποδοσφαιρικά. Είναι και το ΠΑΟΚ TV. Εγώ απορώ ακόμα με όσους. Λίγοι πρέπει να είναι αυτοί, αλλά. Γαβαθιώτης. Εντάξει, δύσκολη στιγμή. Ήταν και βάζει πλάτη. Τι. Ο Γαβαθιώτης. Ναι, ναι. Ανοίγει ένα νέο δρόμο για το ΠΑΟΚ TV, γιατί ανησυχεί για τον Άρη. Ναι. Εντάξει, θα τον αρέσουμε και τον Γαβαθιώτη. Ρε φίλε, πω πω. Δεν είναι καλά, δε. Δεν είμαι καλά. Κοίταξε, θα βρουν τόσο πολλά. Για καλό δημοσίου στον ΠΑΟΚ να με στηρίξει ψυχολογικά, δεν είμαι καλά. Εντάξει. Κάντε μου λίγο μασάζ και εμένα, ρε φίλε. Δεν θα σας κάνω μασάζ όλη την τώρα εγώ. Να σε στείλουμε σε ψυχολόγο ή είναι βαρύ. Ας μου στείλει ο ΠΑΟΚ ένα ψυχολόγο, ειδικό. Εντάξει. Δεν είμαι καλά. Θέλω κι εγώ μασάζ, παιδιά. Δεν γίνεται. Μασάζ εννοώ. Μην παρεξηγηθούμε. Όχι τέσσερις Ουκρανίδες που έχουν. Ας είναι και ο Μπάμπης, άμα πολύ καλή τεχνική να μας σώσουν. Ναι, έτσι να. Όπου μασάζ είναι ψυχολογική στήριξη. Ναι, ψυχολογική στήριξη, ναι. Αυτό. Αυτό, μπράβο στο Γιώργο. Μπράβο στο Γιώργο. Ωρες, ώρες, έχω κάτι. Ωρες, θα πάω στο Γαβαθιώτη πρωί-πρωί με το που άρχισα τα μάτια μου, το Γαβαθιώτη. Αυτό έλεγα στην αγάπη. Πιστεύω ότι γράφει μόνο στην εφημερίδα. Δηλαδή, η εφημερίδα Γαβρος πλέον είναι ένα ένθετο μέσα στην εφημερίδα που απλά έχει πρωτοσέλιδο το εσωτερικό. Το γράφει μόνο του. Δύο τηλετούλε, τρει. Εμεί γιατί κάνουμε μια εφημερίδα που δεν έχει μόνο πρωτοσέλιδα να μπαίνουν στο Ιντερνετ. Σταύρο Νάξο, συχάματα. Ωραία. Μπουχέσα. Άλλο κάτω τελεία. Εισαγωγικά. Εισαγωγικά. Το είχε, ρε. Σάουνα εδώ μέσα, εντάξει. Αγάπη, πες χορηγούς, φεύγω, δεν μπορώ. Πραγματικά, δηλαδή, Μαρτών. Τον πρόεδρο λέμε ότι ανησυχούμε και την απνοή. Θα μας γράφουν οι εφημερίδες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επανήλθε η αγάπη κανονικότητα στο στούντιο. Με τη θερμοκρασία. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πεθάνουμε στο πρώτο μισάωρο. Μπράβο στον Γουλή Κάριερ, ο οποίος ανακάλυψε το air condition. Στέργιο, κάθεσαι και το Google, δηλαδή. Πριν από 141 χρόνια. Την κάνει, δηλαδή. Τραβάμε εδώ μέσα. Να γιάσει η μοριακή σκόνη του. Ναι. Γιατί πλέον δεν υπάρχει, φαντάζομαι, τίποτα άλλο πέρα από μόρια και σκόνη. Και... αλλά αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί είναι όντως μέσα στι top 5 ανακαλύψεις. Κράτσε το λίγο αυτό με τη μοριακή σπέρα. Λοιπόν. Λέω, επιστρέφει η κανονικότητα στο στούδιο με το air condition. Γκούγκλαρε αυτό που εφήβρε το air condition. Ο Γουίλις Κάριερ. Και λέει, να είναι καλά η μοριακή σκόνη του. Γιατί αυτό έχει μείνει μετά από τόσα χρόνια. Ο άλλος πέθανε. Έχει 150 χρόνια που έχει πεθάνει η αγάπη. Πέθανε και είπε άλλος μοριακή μείνει. Σκόνη, ρε. Διανοείς τι σημαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι καλά το παιδί. Λοιπόν, έλα, πού θα ξεκινήσουμε. Τίποτα. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτούς. Παίζουμε την Κυριακή. Τον Άρη. Τον Άρη, Ολυμπιακάρη, αυτόν τέλος πάντων. Ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης θα πρέπει να γράφεται. Γι' αυτό, ο Άρης. Ο Άρης. Ναι. Ναι, προσπαθώ να μπω βέβαια εκεί που έχω αποθηκευμένα τα παιχνίδια που έπαιξε με Έλληνα διαιτητή ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης, ναι. Ο Άρης. Τα οποία είναι όλα 18-19, δεν θα ανοίξει ποτέ. Βγες από το εδώ και πες δικό σου. Ναι, θα βγω από το Wi-Fi. Μας έχετε βάλει φυλακή. Wi-Fi. Wi-Fi. Είναι η διαφήμιση, το είδες. Ναι, το είδα και εγώ και αυτό σκεφτόμουν. Λέω, κοίτα, δεν πάω μπροστά. Ωραία. Το βρήκαμε. Σεζόν 18-19. Ωραία. Α, Κάρις Τζίλος. Με το γνωστό sprint που πέρασε 6 παίκτες του Άρη. Τι 6, 8. 8 παίκτες. Άρη Σάικ Διαμαντόπουλος. Παναθηναϊκός Άρης Σκουλάς.
Άρης Παναθηναϊκός, Φωτιάς. Φωτιάς, τα Σαββατόβραδα. Άρης Ολυμπιακός, Σιδηρόπουλος. Ναι. Ολυμπιακός Άρης, Σιδηρόπουλος. Άρης Παναθηναϊκός φέτος, Φωτιάς. Μαντέψτε λοιπόν, όπως γράφει πολύ σωστά ο φίλος μου, με ποιους έβγαλαν διαρροές για ξένους διαιτητές παραμονές στο αγώνα. Να πω. Όχι, είναι ένα δύσκολο quiz. Όποιος απαντήσει μπαίνει στην κλήρωση για μια Harley, όπως έκανε ο φίλος σου παλιά. Τότε. Μια Harley μινιατούρα, εντάξει, δεν έχουμε και κανονική εμείς. Ωραία. Ας πούνε και επικίνδυνα τα δίτροχα. Τα δίτροχα είναι και επικίνδυνα, οι δρόμοι είναι χάλια, ο οδηγός δεν έχει συνέστηση, κάνουν και σφήνες. Δεν, είναι δεν υπάρχει οδική παιδεία, οπότε ναι, καλύτερα, παιδεία, καλύτερα, με τα τέσσερα, καλύτερα με τα πόδια βασικά, αν και εκεί είχαμε θέμα σήμερα. Τέλος πάντων. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Άρης είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι και ένα κομμάτι της επικοινωνίας του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά είναι μια ουρά επικοινωνιακή. Είναι γνωστές οι σχέσεις που υπάρχουν, είναι γνωστές. Έχουν αντιληφθεί όλοι ότι η ηρεμία που είχε η ΠΑΕ ο Άρης για τα θέματα τα τηλεοπτικά όταν η Νέα Δημοκρατία έθεσε θέμα μείωσης. Η διαρροή που έβγαλε ο Άρης τότε ήταν ότι μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Εξασφαλίστηκε στην Νόβα, η οποία Νόβα θα μεταφερθεί στα χέρια του Ευάγγελου Μαρινάκη σε λίγο καιρό. Άρα λοιπόν όλη αυτή η πρεμούρα που έχει ο Άρης δεν έχει να κάνει με το ότι ίσα ίσα για την ομάδα τους είναι κακό αυτό που κάνουν. Γιατί δίνουν άλοθη στον οργανισμό παραμονές ενός αγώνα. Αλλά επειδή δεν τους ενδιαφέρει αυτό πλέον διοικητικά, τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα είναι η ουρά του Ολυμπιακού και τίποτα περισσότερο, και ποντάρουν στο γεγονός ότι ο κόσμος τους δικαιολογημένα έχει μια ανησυχία για το επίπεδο του ΠΑΟΚ πλέον, γιατί βλέπει ότι χάνει δυναμική εντός της πόλης και είναι λογικό να έχει μία πρεμούρα και ο κόσμος. Πατάει σε αυτό πάνω η διοίκηση του Άρη λοιπόν και έχει γίνει η επικοινωνιακή ουρά του Ολυμπιακού. Μαζί με τους ρεπόρτερ τους, καλή ώρα, ωραία, που τσιρίζουν και ορίονται, εντάξει, για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή ένας διεθνής διαιτητής που έπαιζε Champions League προχθές θα παίξει το ΠΑΟ Κάρης. Εμάς ο Σιδηρόπουλος θέλω να δω που μας ευνόησε, ρε παιδιά. Ας μου πείτε ένα παιχνίδι. Πέτυχα έναν Αριανό εκεί κάτω από το σπίτι μου χθες. Έγινε ο Σιδηρόπουλος, είναι του ΠΑΟΚ. Λέω, πού σας πείραξε, εσάς και πού ευνόησε τον ΠΑΟΚ, φίλε. Πού σας ευνόησε. Πού σας έσφαξε και πού μας ευνόησε εμάς. Πού, στον ημιτελικό με την ΑΕΚ που παίξαμε 9. Σιδηρόπουλος δεν ήταν στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη δεν ήταν αυτός. Ο Σιδηρόπουλος ήταν στην Τρίπολη. Στην τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ. Ναι. Είχαμε καμιά εύνοια εκεί. Δεν θα το λέγα, όχι. Όχι. Εντάξει, αυτό το πράγμα συμβαίνει δεδομένη χρονική στιγμή και συμβαίνει ξεδιάντροπα, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να αμφισβητηθεί αυτό το πράγμα. Απλά αρχίζεις και εκνευρίζεσαι γιατί. Ναι, λες φίλε, δηλαδή σκάσε. Μα ξεκίνησαν, είναι μια σειρά πραγμάτων και δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δηλαδή πιστεύω ότι και σήμερα κάτι θα προκύψει και αύριο κάτι θα προκύψει. Το κάνουν συντονισμένο αυτό το πράγμα. Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι. Στο πρώτο σφύριγμα θα αρχίσουν να ορμάνουν στο διαιτητή, να προκαλούσουν το γήπεδο. Δηλαδή αυτοί είναι, τους ξέρουμε, αλλά. Φτάνει και λίγο. Φτάνει, ρε. Τέταρτη αγωνιστική είναι να παίζονταν κάτι. Το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πιο σημαντικό παιχνίδι. Και play-off έχετε. Δηλαδή στα play-off τι θα κάνετε. Δηλαδή, θα εμφανίσετε, ξέρω εγώ, θα ζωντανίσετε τι καριάτιδε και θα επιστρέψουν μόνο στον Παρθενώνα, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει. Εγώ να πω το άλλο που διάβαζα στον συνάδελφο. Που δεν του άρεσε η καταγωγή του Σιδηρόπουλου. Από πού είναι? Λέει από το Ρεόκαστρο. Αυτό γιατί πειράζει. Και λέω, δεν θα έπρεπε να φωνάξει ο ΠΑΟΚ, γιατί στην πόλη του Θεού έχουμε Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Δηλαδή. Η καταγωγή από το Ρεόκαστρο. Εντάξει. Πηγαίναμε πίσω. Προφανώς είναι από άλλη πόλη ο Άρης. Ναι. Και δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη που είναι πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων. Όλα γίνονται για τις εντυπώσεις. Όλα γίνονται γιατί αυτό θέλει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και η ρητορική για το ΠΑΟΚ TV. Το ΠΑΟΚ TV δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στις μεταδόσεις του. Έχει τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη εντολή να σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους και να μην λέμε. Και αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Από τον Πανετολικό βγήκε εδώ ο Μπελεβόνιος και μας έδωσε συγχαρητήρια για την αντικειμενικότητα που είχαμε στη μετάδοση. Από τον Πανιόνιο δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα. Φέρανε οι άνθρωποι, το βοηθό προπονητή, σχολίασε, κανένα. Εντάξει. Με τη Σλόβαν
Κανένα θέμα. Σε δύσκολο βράδυ. Σε δύσκολο βράδυ. Με το μπουλκουμέ παραμάσκαλα. Εντάξει. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, εντάξει, δεν είναι στημένο και έχει συγκεκριμένο σκοπό. Από εκεί και πέρα βέβαια και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάτσει, τους κοιτάει. Εντάξει, λίγο να αρχίσουμε να το ρολάρουμε αυτό το πράγμα. Φτάνει. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Με ποιους άμυνα, με αυτούς. Με αυτούς άμυνα. Στο γυρνάνε και αυτό, ρε. Στο γυρνάνε και αυτό. Μέρος όλου αυτού του αφηγήματος είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το παίζει ανώτερος και ότι δεν σχολιάζει και όλα αυτά. Ανώτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά... Και όντως δεν σχολιάζει, αλλά εδώ δεν μιλάμε τώρα να σχολιάσει την πρακτική του Άρη. Να σχολιάσει όλο όσο. Και δεν αναφέρομαι τώρα στην στο γραφείο επικοινωνία του ΠΑΟΚ, γιατί μπορώ να παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η κεντρική απόφαση. Κεντρική απόφαση είναι, ωραία, να πεις ότι παιδιά φτάνει με τον φτάνει. Εντάξει, το παρακάνανε, ορμάμε. Εντάξει, η κατάσταση είναι αστεία πλέον, δηλαδή δεν γίνεται. Ναι. Αστεία όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει. Και προκαλεί, όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε όλες τις πτυχές του έργου, γιατί ένας απλός φίλαθλος που δεν παρακολουθεί όλη μέρα, θα πιάσει ένα-δύο tips, ναι, αυτό που λες, ναι. Και δεν θα τρέχει κάστρα, θα πει έλα μωρέ αυτή είναι. Εμείς που τα βλέπουμε όλα, τι διαρροές βγάζει μια ομάδα, τι γράφουν τα μέσα του Μαρινάκη. Δηλαδή π.χ. στα νέα, είχε θέμα χθες για το ΠΑΟΚ TV. Στα νέα. Καθίστε ρε παιδιά, γιατί είναι πρόβλημα το ΠΑΟΚ TV και δεν είναι η Νόβα η οποία πάει στα χέρια του Μαρινάκη και έχει περισσότερες ομάδες, για να καταλάβω. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την εικόνα μας, δεν σας γουστάρουμε. Θα μας πείτε εσείς θα κάνουμε την εικόνα μας. Δεν γουστάρουμε να είμαστε μαζί σας. Δηλαδή, πόσο πιο απλό. Και χωρίς να πιστολιάσουμε 300 εκατομμύρια. Ναι. Θέλουμε να έχουμε την εικόνα μας. Να δώσω εγώ την εικόνα μου να τη διαχειρίζεις εσύ. Που μίλησες θες για πρωτάθλημα των Πρεσπών. Και να βάζεις τα χιουσουφάκια σου να δημιουργούν κλίμα όλη την ώρα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι γενικά. Γενικά και ειδικά. Μη πω παραπάνω. Πάντως εντάξει, είναι πραγματικά εκνευριστικό αυτό που συμβαίνει και βλέπω, σε αυτό που έλεγες βλέπω και κόσμο που λέει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορείς να μην αναδείξεις αυτά που γίνονται. Δεν μπορείς να μην αναδείξεις ότι σήμερα σε μέσα του Ολυμπιακού στηρίζουν τον Άρη και ανησυχούν κιόλας για τον Άρη. Επειδή δεν έχει δει ο κόσμος τι έχει γράψει ο Γαβαθιώτης στην πρώτη σελίδα του Γαύρου. Υπάρχει παντού. Ναι. Μπορεί να. Ο κόσμος που μας ακούει. Γράφει. Επιβάλλεται νομοθετική παρέμβαση για την έολη. Έμαθε και το έολη ο Βαθουμαλιάς. Νομικά μετάδοση του ΠΑΟΚ TV. Ναι. Γράφει από εκεί. Υπάρχει κίνδυνος για τον Άρη να αντιμετωπίσει εξαιτίας της μετάδοσης φαινόμενα σαν αυτά. Άνω κάτω τελεία. Άνω κάτω τελεία. Κακοήθεια, απρέπεια, προσβλητικά και μειωτικά σχόλια, ευρεστικοί χαρακτηρισμοί κτλ. Λόγω της τοξικότητας του ΠΑΟΚ. Μιλάνε αυτοί για τοξικότητα, εντάξει. Απαραίτητα τα ασφαλιστικά μέτρα. Μόνο ο νόμος μπορεί να προστατεύσει τον Άρη και τον κάθε αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Γράφει ο Γαβαθιώτης. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή. Που έγραφε στο κείμενο του ΠΑΟΚ. Που το μήνυμα ποτέ είναι. Στον αέρα. Ναι. Ναι. Κούρασε. Κούρασε. Υπάρχει εκνευρισμός. Ο οποίος Γαβαθιώτης χθες έγραφε με βεβαιότητα στο χθεσινό φύλλο ότι είναι βέβαιο, λέει, ότι θα διοικηθεί ο Άρης. Ξέρει δηλαδή ότι από τώρα θα διοικηθεί ο Άρης στην Τούμπα. Ναι, αυτό κάνουνε. Και έρχεται ο Σιδηρόπουλος και παίζει 30-70 άρι. Αυτό κάνουνε. Μα δεν ήταν τυχαία χθες είναι η διαρροή το πρωί. Μα ξέραν ότι θα βγει ο Σιδηρόπουλος, δεν είχε διαρρεύσει. Και δεν ήταν πρωί, μεσημεράκι ήταν. Ναι, τέτοια ώρα βασικά, ναι. Ακριβώς τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα και μετά από ένα δύο ώρα βγήκε ο ορισμός. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πολύ μυστήρια. Πολύ μυστήρια. Και όλα αυτά γίνονται με κυβερνητικές πλάτες. Δεν... Πώς το λένε. Εδώ ρε Σταύρο παρατήθηκε δεύτερη ανακρίτρια και δεν τρέχει κάστανο.
Ναι, δεν αποτελεί είδηση για κανέναν. Και λέγαμε και νωρίτερα, εγώ είμαι μαζί με την ανακριτρία. Ενδεχομένως να έχει γυναίκα, να έχει οικογένεια γυναίκα, να θέλει την υγεία της, να θέλει τη ζωή της, οκ. Okay. Το κράτος που είναι στην Ευρωπαϊκή χώρα να ψάξει μέχρι που δεν πάει, γιατί παρατήθηκε η ανακριτρία αυτή, η δεύτερη. Ο υπουργός δικαιοσύνης ξέρει ποιος είναι. Ας τα πω στο διάλειμμα. Πού δούλευε. Άρα τι γίνεται, θα βρεθεί μια τρίτη και θα παρατηθεί και αυτή και θα παραγραφεί υπόθεση. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Σου είπα ρε. Αυτά είναι τα ωραία. Σου είπα, η λύση είναι μία. Ανοίγεις το site του ΠΑΟΚ. Μπαίνεις. Η προπόνηση της 5ης 19 Σεπτεμβρίου. Μπάνερ από κάτω. Η πρέσβα σκοτώνει. Τίποτα άλλο. Και κανονικά. Προπονήθηκε σήμερα ο Κατουρί παρά του είχε μικροενοχλήσει. Επόμενο κείμενο. Πακέτα ΠΑΟΚ TV. Ανοίγεις. Κλικ. Η πρέσβα σκοτώνει. Τρίτο κείμενο. Εικόνες προπόνησης. Εικόνες προπόνησης. Τσουπ. Μπάνερ. Η πρέσβα σκοτώνει. Τίποτα άλλο. Δεν μας τρελάνουν εμάς αυτοί. Μπορούμε να στρελάνουμε κι εμείς. Το πας και εσύ ακραία, σκληρά. Μπορούμε να στρελάνουμε κι εμείς. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ εκδηλώνει. Πώς το λένε. Εκδήλωση. Πάει ΠΑΟΚ. Εντάξει. Υποστήριξη εισαγγελέων που παρετούνται χωρίς να καταλάβει κανείς το γιατί. Σεμινάριο θα μιλάω. Ομιλητές. Χορηγός. Η πρέσβα σκοτώνει. Δεξιά μπάνερ. Χορηγός η πρέσβα σκοτώνει. Ναι. Χορηγός ο κανά, είπαμε. Δεν θα έχει κανένα, θα βρούμε τώρα. Θα φτιάξουμε δικό μας. Ναι, μπορούμε. Ναι. Αφού θέλετε έτσι, θα το πάμε έτσι. Συγχύστηκα. Πω, λοιπόν. Κατουρίδε, ενδιαφέρει τον κόσμο. Κατουρίδε, περιμένουμε, Σταύρο, περιμένουμε. Δεν διαδιάρτητα ήταν η προπόνηση. Θα δούμε αν σήμερα θα πάρει μέρος σε όλο το πρόγραμμα και αν θα είναι διαθέσιμος. Να πούμε ότι τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω αν έχουν μείνει εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τα μεμονωμένα για την Τούμπα. Ξεκίνησε σε 9 η διάθεση μόνο ιντερνετικά. Πριν από λίγα λεπτά είχαν μείνει ελάχιστα, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα όσα λεπτά είμαστε στο στούντιο από τις 12.30 και μετά. Αλλά είναι ελάχιστα, θα υπάρξει sold out, είναι δεδομένο. Το έχουμε ξαναπεί, είναι παιχνίδι που και η Τούμπα να χωρούσε 35.000 κόσμου, πάλι θα υπήρχε sold out. Και 40.000 κόσμου να είχε, πάλι θα υπήρχε sold out. Τώρα κοίτα εδώ, πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο, υπάρχει και κόσμος του Ολυμπιακού που καταλαβαίνει φίλοι τι γίνεται, εντάξει νιώθει λίγο. Προφανώς καταλαβαίνει ότι αυτό το αφήγημα με το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν έχει και πολύ μεγάλη βάση, δεν έχει καμία βάση μάλλον. Και υπάρχει ένα σχόλιο φίλου του Ολυμπιακού στο Facebook, στη σελίδα του Ολυμπιακού, που λέει από κάτω ότι μήπως ήμασταν και εμείς πέρσι στο κόλπο και τους βάζει το βίντεο από την ήττα με 3-1 στην Τούμπα. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, αγάπη. Και λες ρε φίλε, δηλαδή ορίστε, υπάρχει και κόσμος που νιώθει ακόμα και έτσι. Σου λέει, μου λες ότι πέρσι το πρωτάθλημα ήταν δοσμένο, άρα είμαστε και εμείς στο κόλπο. Εδώ ρε σε αγάπη βγαίνει ο Μάρτης και λέει ότι ο συγχαρητήρια στον πάγο του πρωτάθλημα. Τι μου λες τώρα, ποιος ο παδός και ποιο. Εντάξει, οι άνθρωποι. Μεταξύ Προέδρου και Μάρτης, ο Μάρτης βγήκε στην Πορτογαλία και έδωσε. Ξεφτιλίζονται μόνοι τους. Ξεφτιλίζονται μόνοι τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για το περσινό πέρα από το να δώσουμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο και βγαίνει ο Πρόεδρος χθες και διαψεύει τον προπονητή. Οκ, εντάξει. Έγινε και αυτό. Απ' τη μία λες να πάρει σοβαρά ανθρώπους, υποτίθεται και δημοσιογράφους. Που τα επιχειρήματά τους είναι η λέξη πρέσπες. Ποιος ήταν σήμερα το πρωί. Ο οικονόμου. Που βγήκε στον αέρα του Sky και είπε ότι μην μιλάτε εσείς για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Τελειώνει εκεί το θέμα. Το έλεγα και νωρίτερα. Ο ανιψιός μου που είναι 4 χρονών έχει πιο πολλά επιχειρήματα. Εσείς να κοιτάξετε το πρωτάθλημα των Πρεσπών, μην ασχολείστε με μεγάλες ομάδες. Ήταν η ατάκα του. Ξεφτιλίζονται οι άνθρωποι κάθε μέρα. Στον βουλευτή Α Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Αλλά τι να πει σε μια ομάδα που έχει να χάσει εδώ και 18 μήνες. Τι να πει. Άλλο είναι αυτό το αγωνιστικό. Που σε έχει κερδίσει και στο Καραϊσκάκη, σε έχει κερδίσει και στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι δεν κατέβηκες. Να μην πάμε στις άλλες ομάδες. Την ΑΕΚ, το Μάθημα και τον Άρη.
να βγεις να πεις τι. Τους τελευταίους 18 μήνες γκολ πετυχαίναν και πανηγύριζαν. Όχι να πάρουν βαθμό. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει νομίζω. Ένα βαθμό πήρε η ΑΕΚ, και αυτό γιατί υπήρχε ο ανεκδίκητος ο Δανός που απέβαλε τον Ζαμπά. Ένα βαθμό η ΑΕΚ πήρε. Νίκη στο Καραϊσκάκι, νίκη στην Τούμπα. Ισοπαλία στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ λόγω του Δανού διαιτητή. Νίκη με τον Παναθηναϊκό. Νίκη στο ΆΚΑ. Νίκη με τον Άρη του Κλάντζη Βικελίδη. Και μια ισοπαλία με goal offside. Τι να πούνε για τον ΠΑΟΚ. Δεν σου ενδιαφέρει. Να πούνε τι. Και ανάποδα να ήταν όλα τα αποτελέσματα. Δεν σου ενδιαφέρει αυτό. Αυτά που ήθελαν, αυτά έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βλέπει πώ είναι. Δεν τους αλλά ποιο να κάνει μια ερώτηση εκεί στον πρόεδρο. Εκείνη την ώρα. Ποιο να τολμήσει. Πού ρε, ούτε καν. Βάζει το μικρόφωνο. Παιδάκια μου, καλά. Ρε, βάζει το μικρόφωνο και τον αφήνει να πει. Δεν λε κάτι. Έτσι κι αλλιώ ήξερε τι ήθελε να πει. Ποιο να πει. Να κάνει ερώτηση. Να κάνει ερώτηση. Και έβαλε τον Πάουκ στο κόλπο. Εντάξει, οκ. Okay. Να κάνει την εξή ερωτησούλα. Πρόεδρε, τι εννοείται με πρωτάθλημα των Πρεσπών. Όχι, ρε, τι εννοείται με επιστροφή στην κανονικότητα. Να μην ξέρει τι να πει, γιατί. Φαντάζομαι αυτά τα δούλευε ο Μαρινάκη στο μυαλό του κάνει 20 λεπτό πριν. Χαρτάκι. Δηλαδή με το που δηλαίνει ο αγώνα, το έκανε στο μυαλό του ένα πλέξιμο. Θα πω αυτό, μετά θα πω το άλλο και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Κάνει και μια ερώτηση, τι εννοείται πρέσπε και κανονικότητα, να χάσει τη μιλιά του. Να μην ξέρει τι να πει. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά όπω είναι στον Κυρσάβα που κάθεστε κλαρίνο. Και άμα θέλει μπορεί να σα αρχίσει και στι φαλιάρε την ώρα, αν έχει νεύρο Κυρσάβα. Δύσκολα είσαι. Έτσι, κάθεστε και στον πρόεδρο. Δύσκολα είσαι. Το διάγγελμα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για να πούμε λίγο στα πιο αγωνιστικά, η ομάδα ξεκίνησε την προπόνησή της σήμερα στις 10:15 το πρωί. Οπότε ουσιαστικά περιμένουμε σε λιγάκι ενημέρωση για τον Καντουρί, αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό. Ο οποίος Καντουρί έχουμε πει ότι από προχθές έχει κάποιες μικρενοχλήσεις, μάλλον από το Σάββατο. Δεν προπονήθηκε κανονικά προχθές, έμεινε εκτός. Χθες ακολούθησε περίπου το μισό πρόγραμμα της ομάδας και μετά έκανε το μικό. Οπότε σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπει στην προπόνηση ή όχι. Δεν βλέπω πολύ μεγάλη αισιοδοξία γενικότερα για τον Καντουρί, αλλά θα φανεί. Πιστεύεις ότι θα δούμε Αγκούστο, εσύ τι. Εγώ το πιστεύω, αν ειδικά ο Καντουρί είναι εκτός, θα δεις εσύ τι με μίσεις. Ναι, και εγώ νομίζω δύσκολα. Γιατί να μην δω Αγκούστο με μίσεις. Δύσκολα Αγκούστο. Γιατί. Γιατί δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Φερέιρα να εμπιστεύεται τον Αγκούστο όταν έχει τον Σίτι. Όπως και να είναι ο Σίτι. Τον έχει δει να μένει εκτός για να μπει ο Αγκούστο. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος. Απ' την αρχή. Α, όχι, Σίτι Αγκούστο έπαιξε. Δεν νομίζω. Για μένα θα έπρεπε να γίνει. Για μένα βασικά σίγουρα αφήνει εκτός τον Σίτι ό,τι και να γίνεται. Δηλαδή. Ναι, μέχρι να τον ετοιμάσει. Μέχρι να τον ετοιμάσει δεν είναι. Δεν μπορεί να βάλει παίκτη για 50 λεπτά. Ναι, για τους λόγους που λέγαμε και χθες και προχθές, ότι ουσιαστικά πέρα από το ότι και μια αλλαγή σου σίγουρα, δεν είναι ότι απλά είναι κακός, είναι αρνητικός στην ομάδα. Σου δημιουργεί θέμα. Μετά το 50. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι αποφάσεις έχουν πάρθει. Η ομάδα μια εβδομάδα δουλεύει πάνω σε ένα παιχνίδι. Σημαντικό αυτό. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, όλη η πίεση θα πάει στην ομάδα. Άρα η ομάδα θα πρέπει να δείχνει τον καλύτερο εαυτό της κάθε φορά, μια φορά την εβδομάδα που χρειάζεται να παίξει. Θα πρέπει τα επίπεδα συγκέντρωσης να είναι πάρα πολύ ψηλά. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα, όλοι, εγώ επιμένω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν τον προπονητή να κερδίσει χρόνο, να μάθει την ομάδα, να μάθει τα παιδιά, να μάθει... η ομάδα των προπονητή, όλα πρέπει να γίνουν. Η παλαιότητα εδώ θα μετρήσει. Δηλαδή τα παιδιά που είναι στο group καιρό τώρα να βάλουν πλάτη στον προπονητή, όχι πως δεν θέλουν. Απλά δεν τον αισθάνονται ακόμα οικείο. Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο. Είναι ψυχολογικό καθαρά. Σιγά σιγά δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι όλοι. Κουβέντες, κόντρα κουβέντες, κόντρα κουβέντες, μέχρι να γίνει αυτό. Να γίνει αυτό. Είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση που ήμασταν μετά την Έστερσουντ. Ακριβώς αυτή τη φάση είμαστε. Απλώς τώρα, επειδή υπάρχουν και οι βάσεις, ξεκινάς με νίκες στην Ελλάδα. Εντάξει, και τότε στην Ελλάδα είχες... και τότε με νίκες ξεκινήσαμε. Όχι. Με Λουτσέσκο. Εκτός υπήρχε το θέμα. Είχαμε εκτός. Ισοπαλίες και ήττες. Ξεκίνησες με Λιβαδιά, εκείνο το 0-0 που δεν είναι φάση. Εκεί, ναι. Στην Τούμπα κέρδισε μετά. Ναι. Μετά γενικότερα είναι αυτό. Στα εκτός, εντάξει. Δεν είχες πάρει διπλό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τότε. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση.
Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο αλλαγές στο δικό σχήμα. Μήπως τρεις, δύο θα πω. Ναι, πρέπει να μεταφερθεί στην ομάδα ότι δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Οι άλλοι έρχονται με τις πλάτες του αφεντικού τους να κάνουν το κομμάτι τους. Εντάξει, να παίξουν την μπάλα τους σαν ομάδα, γιατί δεν είναι κακή ομάδα ο Άρης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, άμα τους κάτσει, να αποκτήσουν και συμπάθειες, μιας και όποιος κάνει ζημιά αγωνιστική στον ΠΑΟΚ πλέον, είναι και συμπαθής σε όλο τον πλανήτη. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Στην Ελλάδα σίγουρα. Και να ξανακάνουμε λίγο και ένα επιμέρους μάθημα για το ΒΑΡ. Δηλαδή, δεν σταματάμε την προσπάθεια όπως έγινε στο Περιστέρι. Καλά, αυτό έγκλημα. Άστο. Εντάξει, στην επίθεση και σηκωμένη η σημαία να είναι, συνεχίζουμε, βάζουμε γκολ. Και τη Βεκέντζη και ο Σαραϊδάρη, σωστά είπαν αυτά. Ναι, δεν σταματάμε, ό,τι και να γίνει. Θα το ξαναπούμε. Γι' αυτό είπα να ξαναγίνει ένα μάθημα. Ναι. Γιατί στο Περιστέρι πιάστηκε αδιάβαστη η άμυνα. Ήταν σηκωμένη σημαία. Ο Πασχαλάκης ήταν εκτός θέσης του, ο Βαρέλα σταμάτησε. Εντάξει, δεν σταματάμε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι λάθος το επόπτη που σηκώνει, βέβαια, πριν τελειώσει η φάση. Είναι λάθος, φυσικά. Τελειώνει η φάση και μετά σηκώνεις. Είναι και λάθος συγκέντρωση, νομίζω, εκεί από τους παίκτες. Γιατί από τη στιγμή που το ξέρεις, δεν το κάνεις. Άρα εκείνη τη στιγμή δεν έχεις το μυαλό σου 100%. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι ότι. Κοιτάξτε, βέβαια το λάθος του επόπτη σε παρασύρει, γιατί εσύ τώρα είσαι ο Βαρέλα. Και έχεις μάθει 20 χρόνια. Δεν το συζητάμε, έχεις δίκιο, βέβαια. Ωραία, να σταματάς. Αντανακλαστικά το κάνεις το λάθος. Αλλά μην το ξανακάνεις. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος δεν το έκανε όμως. Ναι, ο αντίπαλος δεν το έκανε. Γεγονός. Το σκέφτηκε άρα. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα συγκέντρωση 100%. Ναι, ο αντίπαλος πάμε τον είδε κιόλας, γιατί είχε πλάτη. Ο Μάνος που δημιούργησε. Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει. Πάντως, γενικά ήταν η φάση αυτή που έγιναν όλα τα λάθη μαζί. Σίγουρα. Από μια φάση άλλαξε όλο το παιχνίδι όμως. Και στη δεύτερη φάση. Πήγνιση μικρό 0-2. Όλα τα λάθη μαζί. Τέλο πάντων, να σκαρδίσουμε τα καλά από το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και καλά φυσικά. Είναι και παιχνίδι τη Τούμπα που τα καλά θα φανούν ακόμα περισσότερο αν τα κάνουμε. Ωραία. Ο Άρης έχει συγκεκριμένε δυνατότητε, συγκεκριμένα ατού. Για μένα, άμα του κλείσουν την κοινή, δύσκολο να κάνει κάτι. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι ο πιο κομβικό του παίκτη. Είναι αυτός που πιέζει, είναι αυτός που βγαίνει γρήγορα στον χώρο, είναι αυτός τέλος πάντων που έχει μια εξοικείωση με τον γκολ, είναι αυτός που θέλει προσοχή τέλος πάντων και τα στημένα του ματίγια. Να μην δίνουμε εύκολα στημένες μπάλες στα πέριξη της περιοχής. Θέλει προσοχή, γιατί και η άμυνά μας αστημένα, λαλαλα, τραλαλα, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Και τα χτυπήματα του ματίγια είναι πάρα πολύ καλά. Για μένα ο ματίγια είναι μέσα στους 5-6 value for money παίκτες του πρωταθλήματος. Δηλαδή σε σχέση με αυτά που παίρνει και αυτά που προσφέρει στην ομάδα του. Θέλει προσοχή, εξυπνάδα, αποφασιστικότητα. Φτάνουμε στην περιοχή, εκτελούμε. Δεν έχει μαμού σου του. Εντάξει. Και χρειαζόμαστε σε καλύτερη κατάσταση τους κομβικούς παίκτες, δηλαδή Βαρέλα, Κρέσπου, Μπίσεσβαρ, Ακπομ. Άμα δεν σου βγαίνει το παιχνίδι Τσούμπα, παίξε αλλιώς. Απλά. Ναι, πρέπει λίγο η ομαδικότητα να επιστρέψει και πάλι. Ναι. Άμα του βγαίνει πίσω πάσα και είναι στο χώρο, λίγο ξύλο, λίγο έτσι. Μα η μεγαλύτερη μαγιά του Τσούμπα πέρσι δεν έβαλε πολλά γκολ. Η μεγαλύτερη μαγιά του Τσούμπα πέρσι ήταν ο τρόπος που συμμετείχε στη ροή του αγώνα. Βέβαια. Αυτό το έχασε. Θα μου πεις, το έχασε γιατί υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις. Μπορεί ο προπονητής να τον θέλει στο κουτί. Δεν το έχει αυτό. Αυτό το έχει ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή. Οι απαιτήσεις του συστήματος με τον Πρίγιοβιτς πέρσι ήταν διαφορετικές. Αλλά είχαμε τον Πρίγιοβιτς που ήταν μόνο καλό στο κουτί. Μετά μπήκε ο Τσούμπα που οι απαιτήσεις του συστήματος βοηθούσαν τον Τσούμπα να παίξει ελεύθερα. Και τώρα η αλλαγή σχηματισμού φέρνει τον Τσούμπα πάλι στο κουτί που δεν έχει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να απελευθερωθεί και αυτός λίγο, να παίξει πιο άνετα, να παίξει την πίσω πάσα, να κατεβάσει λίγο μπάλες από ψηλά. Ωραία, να ψάξει μηρεμία τον γκολ. Όλα αυτά μέρα με τη μέρα. Θα λύνονται, αλλά χρειάζονται νίκες για να λύνονται με μεγαλύτερη ηρεμία. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι, έχει 2 βαθμούς παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και τώρα παίζει με τον Άρη, που αν κερδίσει, θα έχει άλλους 2 που δεν είχε πέρσι. Ναι. Σε προβλημάτισες τέτοιο, είδα ένα βλέμμα μαθηματικό. Είναι και η ΑΕΚ μετά που επίσης είχε πέρσι ένα βαθμό. Ναι. Ναι. Ωραία, άρα λοιπόν. Ψυχολογικά και μόνο, στην οικονομία
τη σεζόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη για τον ΠΑΟΚ. Είναι, κυρίως βέβαια είναι σημαντική για να μην μας τα κάνουν μπαλόνια, εντάξει, δηλαδή καλούμε την ομάδα δημοσίως να κερδίσει γιατί τους αντέχουμε. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά. Θα μου πεις γιατί όταν κερδίζεις δεν στα πρίζουνε. Θα είναι λιγότερο. Θα είναι λιγότερο. Δευτέρα Τρίτη. Ε? Δευτέρα Τρίτη. Ναι. Μετά. Τώρα πέτυχα τον κολλητό σου που κάνει πριν εκπομπή και λέω πού με ευνόησε εμένα ο Σιδηρόπουλος. Στο πάω κάρι, λέει στο κύπελο. Ποιο κύπελο. Πες που πήρα εγώ με 10. Που πω ότι κάτω του Κίτσου που ήταν κάρτα, αλλά στο 3. Μπορεί να πει. Έλα. Εντάξει, παρατηρήσεις. Μην το ξανακάνεις, Στέλιο μου. Ναι. Που πήγε κόψει την μπάλα στον άλλον. Αλλά τέλος πάντων, μην το ξανακάνεις. Στο κύπελο, ε. Ναι. Άκου το, εγώ το είχα ξεχάσει ότι έπαιζε εκεί. Ή καλά, αυτό θυμούνται. Ναι. Και θυμούνται και επιστολές που στέλνανε πριν από παιχνίδια που δεν είχαν ξένο διαιτητή. Μα μόνο με εμένα έχει ξένο διαιτητή. Δεν έχει με άλλον. Και ο Περέιρα λέει το καλοκαίρι, ο Μέλο Περέιρα, μην μπερδευτείτε με τον προπονητή μας, τον που είναι Φερέιρα, ωραία, λέει ότι θα μειωθούν οι ξένοι. Ε, πού να μειωθούν οι ξένοι, στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ή στο ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ναι, εκεί θα μειωθούν. Γιατί δεν έκανες τα παράπονα σου τότε. Απλά είναι τα πράγματα. Ας έκανες παράπονα στο Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα, πριν από μια εβδομάδα ήταν. Εκεί βέβαια. Καλά, δεν έχει λογική τώρα. Πάνε να, έχει... να του ερμηνεύσει, εντάξει. Είναι... Δεν είναι να ερμηνεύσει, φίλε. Είναι ότι ποτίζουν τον κόσμο του με βλακεία. Δηλαδή τώρα ένα παιδί που δεν ξέρει, ακούει και λέει: πω από πάνω να μα φάξουνε. Πού πάνε να σα φάξουνε, ρε. Πότε σα φάξανε. Εγώ θα σου πω: τελευταία σφαγή ήταν το πάω κάτι με Σταυρίδη. Τελευταία. Από τότε έχουν γίνει του Σπάθα, του Κομίνη, ωραία, του Βοσκάκη. Πέραλτι με επαφή τώρα 2-2 στα καλά καθούμενα. Ποια άλλη. Πέρσι το πέραλτι του Μπίσεσβαλ. Το offside του Βέλεθ. Τι. Εδώ ο συνάδελφος έχει παράπονα από τον περσινό διαιτητή στο Άρης ΠΑΟΚ. Που πήραν το πέραλτι αυτό του Γουάρντα που δεν ήταν ποτέ. Έχει παράπονα. Τι παράπονα έχει. Ρώτα τον, ξέρω εγώ. Έχει παράπονα, δεν του άρεσε. Ο Ιταλός ήταν κάκιστος. Κακός διαιτητής. Και για τους δύο. Και για τους δύο εννοείται. Από τους ξένους αυτός. Και ποιο άλλο. Και αυτό μα έπαιξε με την ΑΕΚ. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν η χειρότερη ξένη που παίξαν πέρσι. Σε αντίθεση με εκείνον τον Νορβηγό, τον Θεό, εκείνον στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, δεν έχασε φάση ο μπάσταρδο. Τίποτα. Μπάσταρδος. Ο άτιμο επίση. Ο άτιμο, ναι, ναι. Θεό. Τον αβαντάρο, ρε. Τον αβαντάρο. Ωραία. Δεν έχασε φάση. Μπράβο του. Δηλαδή τελείωσε το παιχνίδι και νομίζαμε ότι δεν υπήρχε διαιτητή. Δεν μπορούσε να πει κανεί κουβέντα. Ή αυτός που έπαιξε το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ πέρσι, ο Γερμανός, το 4-1. Ναι. Εκπληκτικός. Αλλά εκείνος το Άρης ΠΑΟΚ πέρσι κωμωδία. Να πούμε ότι ήταν κωμωδία, να πούμε. Ρε, αντίστρεψε, άμα πας να αντιστρέψεις τους ρόλους και να βάλεις τον ΠΑΟΚ στη θέση του Άρη πέρσι και τον Άρης του ΠΑΟΚ και να πάρει ο ΠΑΟΚ βαθμό με goal of sight, δεν θα υπήρχαμε τώρα, σήμερα. Άστο, ρε. Δεν θα υπήρχαμε. Ναι, άστο. Εντάξει. Άστο. Να πάρεις τον βαθμό και να πανηγυρίζεις και μετά. Οκ, okay, εντάξει. Κοίτα, επειδή πολλοί που θα είναι στην ομάδα τώρα έζησαν το περσινό, νομίζω ότι θα έχουν μπροστά στο μυαλό τους τι έγινε, τι νοοτροπία είχε πέρσι η ομάδα και τι νοοτροπία δεν πρέπει να έχει ξανά φέτος η ομάδα. Κοίτα, η ομάδα πέρσι ήταν σε μια φάση που είχε φορτωθεί την πίεση, ναι. Έφτανε στην τελική ευθεία, ωραία, και πήγαινε να τα πάρει σβηστά. Ναι. Που θα τα έπαιρνε, άμα δεν έπαιρνε το goal of sight, θα το έπαιρνε και το είχες, ακόμα και, ναι. Ναι, ακόμα και τραγικός που ήσουν, γιατί και αυτή φάση δεν είχαν. Μην τρελαθούμε. Ναι. Ωραία. ακόμα και έτσι θα το παίρναμε. Δεν το πήραμε. Μετά ελπίζω να είδαν οι παίκτες μας για την selfie, για το μύθο στο Χ, στην Τούμπα, φωτογραφία ναι. Πανό, σύντοτο 1-1 και... να το κάνετε πίσω να το καταλάβατε. Να μην είστε τόσο βόδια, παιδιά, το καταλάβατε. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το κατάλαβαν. Πότε έγινε αυτό να είμαστε, να περιμένουμε και το reunion. Όσα παιδιά παίξαν τότε, πού παίζει ο άλλος. Στην Τουρκία θα έρθεις. Ναι. Τα εισιτήρια ο πρόεδρος πληρώνει. 5 Μαρτίου ποτέ ήταν. Ναι, θα κάνουμε ένα πάρτι. Πού παίζει ο άλλος στη Δανία. Είδα, μακριά αυτούς, είναι. Ερυθρό αστέρα, φίλε. Στο 1-0 πήγα να τους κάνω την κηδεία. Έχασε ένα ομάρι. Πες και λέω, βάζει. Με ξανθόμαλι ένα γκολ μία σύνδεση. Ξέρετε ότι έχω χάσει μόνο το χι της Δυναμό Ζάγκρεφ. Σοβαρά. Και το 2-0 είναι γκολ Λέοβατς, assist Λέοβατς. Ναι, ναι. Με ξανθό πλατινέ μαλλί. Ναι, με πλατινέ μαλλί. Δηλαδή είσαι που είσαι, δεν βλέπεις ότι για καλημέρα, πας και κάνεις με το μαλλί. Είσαι που σε καράμπαζο, θέλω να πει αγάπη. Δεν το είπε. Είσαι που είσαι, είπε σκέτο και σταμάτησε. Έτσι είναι αυτές οι δεξιές.
Έτσι, θέλουν να πουν κάτι και το μαζεύουν τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, σου χάλασε το δελτίο ο Λέοπατς. Έβαλα όμως γκολ και ασίστ. Ναι. Ο Κάνιας δεν τα κατάφερε. 3-0 έχασε ο Ερυθρός Αστέρας. Νομίζω ότι πάει, 3-0 πρέπει να τελείωσε. Αλλά εντάξει. Κάνε λίγο το κινητό σου, μικροφωνίζει. Ναι. Εντάξει, είμαστε τώρα. Καλύτερα. Εντάξει. Γνωστός παντρεμένος άνθρωπος με παιδιά και τα λοιπά, μου γράφει ένα μήνυμα που... Oh. Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω στον αέρα, αλλά... Δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται. Αν πεις λέξη κλειδιά... Α, ναι, διαβάζω το έτσι. Προσεκτικά. Δεν μπορώ, όχι. Έλα, μπορείς λίγο έτσι. Δεν μπορώ, θα καρφωθούμε γιατί λέει. Εντάξει, το έχω ντρό. Ναι, αλλά με φυλακή. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέει. Δεν έχει πει στο νόημα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λέει ότι περνάμε δύσκολα αυτόν τον καιρό. Και ότι δεν έχουμε άλλη υπομονή. Αυτό. Εντάξει. Ναι. Γιατί πάλι ακούγεται αυτό, δηλαδή. Εγώ το κινητό. Το έχω δεξιά. Όπως έλεγε ένας γνωστός μας, δεν υπάρχει μόνο. Όχι γνωστός μας, ο πατέρας της πρώτης μου γκόμενας. Κοπέλας, ναι. Ναι. Με πάει στο σπίτι μετά από μια ταβέρνα που την έβγαλα, πιτσιρικάς. Ναι. Και μου λέει, αγόρι μου, πού μένεις? Λέω, αχ κύριε Νίκο, στο μεθεπόμενο στενό αριστερά. Φρενάρει. Και μου λέει, άκου να σου πω, αγόρι μου, σε αυτό το αμάξι υπάρχει δεξιά και από εκεί. Ναι, ο κύριος Νίκος μου είναι ικανοποιημένος από αυτά που γίνονται. Ναι. Με την κατάσταση. Ναι, είναι και Ολυμπιακός. Είναι σαν το παράδειγμα την ιστορία που σου είχα πει φίλου μου, που ήρθα από Αθήνα, τον έδωσα τις οδηγίες, θα βρεις λέω την Όλγας, και ρώτα εκεί, πάρε με τηλέφωνο, θα κατέβω. Και κατέβηκε, πήγε σταθμό, λεωφορείο δεν υπάρχει, μετρό και ούτε θα υπάρξει. Κατέβηκε και ρωτάει ένα παππού, αυτή είναι η Όλγας? Και τον βάζει φίλε ένα χέρι και του λέει, Βασιλίσσης Όλγας, αγόρι μου. 6:30 το πρωί. Δηλαδή σηκώθηκε παππούς, παρεξηγήθηκε ότι εδώ είναι η Όλγας. Ποια Όλγα? Βασιλίσσης Όλγας, αγόρι μου. Έτσι, έτσι, τα πανικάρια δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν τι ώρα περνούσαν τότε με ανοιχτές τις πόρτες. Με βασιλιάδες, με αυτά, τι ωραία. Το τατόι αυτό. Τι ωραία. Αυτό οι ανοιχτές οι πόρτες. Αχ, τι γίνεται. Με ανοιχτές τις πόρτες τις τρώγαμε. Και αν ήταν κλειστές, ανοίγανε. Ναι. Και όταν εμείς τα κάναμε αυτά, οι άλλοι μας πήραν ιδιές. Φάει τώρα, πρωθυπουργό, και μην μιλάς. Τι με κοιτάς? Διαβάζω στο Πάκρο 4 για το φιλικό του μπάσκετ. Μεγάλο μπάσκετ, Σταύρο, να ξέρεις. Ναι, να βγει ο Νίκος να πει. Ο Νίκος αύριο. Τι? Είναι η καλή ομάδα ο Ιωνικός. Κοίτα, βλέπω εδώ. 88-82 ΠΑΟΚ. Μαργαρίτης 18. Μπέστ 15. Καλά είμαστε. Wiggins 14. Μοιρασμένοι πόντι. Λούις 10. Σμιθ 8. Να μαθαίνουμε και τις παίχτες το πίδες το καλό. Εντάξει. Σχίζας. Ο Εγκενέζε ο κολλητός σου. Εγκεκέζε. Δύο τριποντάκια. Έξι πόντους. Με κύριο το όδο το στήλο. Για σέντερ το πίζα με 4-5. Τεσάρι, εντάξει. Σαρικόπουλος δεν πήρε προσπάθεις, που εγώ τον πιστεύω, εμένα μου αρέσει ο Σαρικόπουλος και τα δεδομένα μας. Ο Νόλς τον βλέπω λίγο, ποιος είναι αυτός με την Μπαχάμες. Μπαχάμες, Τέσσερα, καλά, εσύ εκεί. Πέρσι δύσκολο το διάστημα, δικαιολογείται αυτό. Λόγω του τυφώνα Κατρινά. Εντάξει, εκεί ήταν και έγινε σκοτωμός. Ο Ντόριαν. Ντόριαν είναι. Sorry. Ο Ντόριαν δεν είναι κλασικό όνομα, βρικόλακα. Λεβέκ. Ναι. Βρικόλακα. Μας είπε το αίμα. Μας είπε το αίμα. Μας το έπιε, λέει. Ναι, ναι. Το δικό μας, του Ιβάνη πια. Και τον ταμείο της πάει πάω, εντάξει. Εντάξει, κοίτα να δεις. Αυτός παίζει κανένα τσάμπιονς λιγκ να βάλει κανένα κόλ, δεν παίζει. Παίζει, είναι τεχνικότατα. Χθες λέω, άμα βάλει και ο Κάλιας, θα σπάσω τηλεόραση. Είχαμε τελειώσει. Έτοιμος ήμουνα. Είχα βρει και μια ταινία να βάλω έτσι μια. Τι? Μια με τον Στέιθαν που σκοτώνει τον κόσμο και αυτά τα ωραία. Θα έβλεπα αυτή και μετά θα σπαγα τηλεόραση σε ειδική τελετή. Ναι, άμα το βάζει και ο Κάνιας. Και άλλος έπαιζε κάποιος. Όχι, αυτή δεν ήταν. Ποιος άλλος ήταν? Και άλλοι παίζανε κάπου. Κάτσε που είδα. Το άλλο, όχι ρε. Ποιο άλλο ήταν? Κάποιον ακόμα είχαμε. Λέοπατς, Κάνιας. Ο Σάχοφ προχθές. Δεν ήταν η Champions League.
Να πάμε κεφαλικού, ναι. δεν είχε άλλο, ρε. Ο Ροντρίγκης έρχεται από την Γαλατά. Ο Μπράντας δεν παίζει ούτε στην τέτοια. Τώρα τελευταία πήγε. Η Δυναμό είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρετε. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν παρακολουθώ Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φέτος. Καλά που δεν παίζαμε. Να επικεντρωθούμε στα ελληνικά λίγο. Κοίτα, δεις, με τη Δυναμό δύσκολα ήμασταν. Γιατί ήταν πιθανή αντίπαλος. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να αποφύγουμε Άγιαξ και Δυναμό. Δεν έχω εικόνα, προφανώς έχεις καλύτερη. Πολύ καλή ομάδα. Όχι λόγω των γκολ των 4 που βάλε χθες. Τους έβλεπα την κυκλοφόρησαν λίγο γρήγορα την παλίτσα. Δηλαδή μέχρι και ο Λεόβας ήταν λειτουργικός. Άστορε, ένα κορμί εσύ στη όμιλο Champions League. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Μόνο τα δικά μας τα βόδια της Τότεναμ. Εντάξει, μιλάμε για βόδια τώρα, άστορε. Σταματήσανε. Τι σταματάς, αγοράκι μου. Υπάρχει συνάδελφος Σταύρο που είναι άπειρος. Στο 0-2 που πήγαινε για 0-4 του γκρου το παιχνίδι. Ναι. Μου θυμίζει, λέει, το μάτς με τη Sporting, λέει, πέρσι που από 0-3 έγινε 2-3. Και μετά αρχίζει ο Ολυμπιακός και σοφαρίζει. Ναι. Το πινελίκι έβγε σύννεφο. Άπειροι συνάδελφοι. Mm-hmm. Εντάξει. Τουλάχιστον να μην το ξανακάνει στο μέλλον, γιατί λέει μια φορά δεν το σκέφτηκε. Αλλά. Κακή ισοπαλία για το τέλο. Το χάνει ο Άλλη. Το χάνει το παιχνίδι που δεν τη πάει στο γκέιμ. Ο Άλλη δύο χρόνια. Να μην πω τι κάνει. Δηλαδή τελευταία χρονιά είναι η προπέρσινη. Η καλή. Και πέρσι από το Μουντιάλ και μετά είναι ένα μάτσο χάλια. Σκληρός. Να φύγει ο Ποτσετίνο. Κούρασε. Πολύ σκληρός. Θα πάρω τον Γκλεν Χόντλ. Είδα τον. Πουθενά. Σπίτι του. Να τον πάρει η τότε. Και άλλο μου αρέσει ο Κοκκινομαγουλάκια, έλα ρε. Που μάντζερ παιχτών με την Πόρτσμουθ. Έλα, αυτό τον βούρκιο πάω με την Τότεναμ. Ο Ρέντναπ. Ο Ρέντναπ. Έχει βγάλει λεφτά. Κοιτούσε το κινητό του Ραγκάτσι και έλεγε αν κυκλοφορούν αυτά ακόμα. Σοβαρά. Είναι η στιγμή που έμεινε. Η στιγμή τώρα στη συνέντευξη με την Τότεναμ κλαίγαμε. Συνάδελφος έχει πει το. Πώς το λέγανε τον τερματοφύλακα, Κουντιτσίνη. Ναι. Είναι ο Κουντιτσίνη 40 χρονών τότε. Ναι. Εντάξει, έχει παίξει ρεπού δηλαδή. Ναι, παντού, ναι. Και είναι συνάδελφος και σημειώνει και λέει ποιος είναι ο κύριος για να σημειώσει ποιος κάνει τις δηλώσεις. Ναι. Να λήξει η γη, να μας καταπιεί. Ναι. Ναι, έγινε και αυτό. Ναι, και μετά το κινητό. Με το κινητό έλεγε ο Ρέντναμ, κυκλοφορεί ακόμα αυτό. Ήταν το παλιό, η παντόφλα, τη Νόκια. Ναι. Που δεν τελειώνει η μπαταρία ποτέ. 33-10. Πιστεύεις ότι μία φορά το φορτίζεις και τελείωσες. Μετά μπορείς να πουλήσεις το φορτιστή. Εντάξει, εκείνο εκεί. Ήθελε να το κρατήσει. Και του βάζαμε, στοίχημα επί τόπου ότι θα το δώσουμε. Αν εμείς λέγαμε δεν θα περάσει καμία ομάδα στη φάση, στο Champions League, στη φάση του 32, στο 16. Στο Champions League, αγγλική ομάδα. Mm. Καμία αγγλική ομάδα. Τελικά πέρασε μόνο η Chelsea. Το χάσαμε το κινητό. Δεν το πήρε ποτέ. Βέβαια, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Παγκτζάκια. Ναι. Ωραία πράγματα, μπράβο. Ναι. Αυτά είναι ο λίγης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. She can make my heart. Περιμένουμε, νομίζω, σιγά σιγά να δούμε τι έχει γίνει στην προπόνηση. Που ήταν στις 10:15 το πρωί. Νομίζω ναι. Χαμηλά της θύρας ένα, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάποια φάση. Μπείτε στο σύστημα, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Σε κάποια φάση πριν από καμία ώρα που προσπάθησε να μπει η φίλος μου δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε καν να μπει στη διαδικασία. Ναι, μέχρι να βγει η ανακοίνωση για sold out, ξαναλέω δεν χάνετε κάτι. Αν είστε σπίτι ή οπουδήποτε αν είστε. Μπείτε στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ που ξέρετε μπορείτε να είστε τυχεροί και να πάρετε κάποια από τα τελευταία εισιτήρια. Όσοι δεν μπορέσετε βέβαια να βρεθείτε στην Τούμπα, ξέρετε κανονικά ο ΠΑΟΚ TV, είτε θέλετε να εξασφαλίσετε το πακέτο για όλη τη σεζόν. Ξεκίνησαν πλέον και οι δόσεις που σίγουρα είναι βοηθητικές για πολύ κόσμο. Κοίταξε, 7 ευρώ το μήνα βγαίνει. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ καλό στο ετήσιο. Είναι πακέτο. Δύο μπύρες εκεί που θα έπινε στο καφέ. Για να δεις τον αγώνα, δεν θα πίνεις δύο μπύρες. Ναι, σίγουρα. Δύο το ελάχιστο. Μην σου πω τρεις-τέσσερις. Άρα εντάξει, 7 ευρώ το μήνα. Για όσους φίλους του ΠΑΟΚ δεν έχουν δυνατότητα τώρα που μιλάμε να δώσουν 70 ευρώ, το κάνεις σε δόσεις. Άτοκες δόσεις. Κανονικά μόνο με χρήση πιστωτικής. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση για τον κόσμο. Ναι. Από την άλλη, αρχίζει και γεμίζει το hot spot του ΠΑΟΚ που λέγαμε και χθες για τα καταστήματα που θα είναι εξουδετημένα από το ΠΑΟΚ TV. Ότι θα έχουν κανονικά τη μετάδοση του αγώνα.
γεμίζει ο χάρτης και θα μπορείτε όλοι να μπαίνετε μέσα από το packups.gr να βλέπετε ανάλογα την περιοχή σας που υπάρχει κατάστημα, μαγαζί τέλος πάντων που θα έχει το παιχνίδι, τα παιχνίδια. Οπότε θα μπορείτε να είστε και εσείς εξασφαλισμένοι και άνετοι να ξέρετε ότι θα πάω εκεί, αλλά και οι καταστηματάρχες να μην έχουν κανένα απολύτως θέμα. Και αυτοί που δεν θέλουν να ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία να έχουν ένα θέμα στην πορεία. Και σε κάθε περίπτωση και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι θα δεις το παιχνίδι σε υψηλή ποιότητα, χωρίς κολλήματα. Δηλαδή, μην πάει να βγει ο απόμετρα τέτοιο και κολλήσει το σύστημα. Και ότι δεν θα πας σε ένα μαγαζί και εκεί που βλέπεις το παιχνίδι κόβεται η εικόνα, ας πούμε. Έχεις καθίσει εσύ και σου κόβεται. Είναι τρία λεπτά πίσω. Δηλαδή, ακούς γκολ από τα γύρω καταστήματα και περιμένεις κανένα τρίλεπτο να μπει μπάλα στα δίκτυα. Αυτό είναι το πιο κρυμιστικό από όλα. Ναι. Δηλαδή, καλύτερα να σου κοπεί η εικόνα εντελώς, αλλά όχι αυτό το πράγμα που βλέπεις εσύ τρία λεπτά πριν και ακούς. Για όλα, ρε, για μια φάση, για ένα γκολ, οτιδήποτε. Μια αντίδραση και δεν ξέρεις τι είναι. Το πιο σπαστικό από όλα είναι αυτοί που βλέπουν το παιχνίδι σε μαγαζιά, έχουν hands free στο αυτί και πετάγονται 15 δευτερόλεπτα πριν και φωνάζουν γκολ. Αυτό ισχύει και στο γήπεδο, βέβαια. Στο γήπεδο τι? Που είναι σπαστικό να είσαι με το ακουστικό. Ρε, άμα δεις το παιχνίδι, άστο. Ρε, παιδί μου, άλλο θέλει να ακούει περιγραφή, να ακούει λίμπερο. Είσαι στο γήπεδο, να ακούει εμένα. Ναι, θέλει να ακούει εμένα. Θέλει να ακούει εμένα, λέει. Γιατί με γουρλή. Γιατί και έχω μόνο νίκες. Μόνο νίκες έχω φέτος. Γιατί βγάζεις στην Ευρώπη εκτός, ρε. Μα δεν έκανα στην Ευρώπη περιγραφές. Έκανα μόνο με τη Σλόβαν. Στην Τούμπα. Που πάλι κερδίσαμε. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Δεν είναι. Εκεί ο στόχος ήταν. Να μπορώ να βάλω ακόμα ένα γκολ τετάρτο. Εκεί ο στόχος ήταν άλλο, Στεριό. Ξαναλέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει πρόβλημα. Είσαι και εσύ δηλαδή αίτητος τον πλούχος. Έτσι θα σε έλεγες. Το θέμα είναι σε καταστήματα. Ναι, ναι. Γιατί. Εκ των πραγμάτων η εικόνα είναι πιο αργή από τον ήχο. Αυτό ισχύει, έχεις Κοσμοτέ, Nova, PAOK TV. Γενικότερα, ό,τι και να έχεις, δεν υπάρχει σύστημα που να μεταφέρει την εικόνα σε ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει πάντα η καθυστέρηση. Όλα γίνονται μέσω δορυφόρων. Οπότε αυτοί που έχουν αυτή ακουστικό και πετάγονται εκεί που είναι η μπάλα στο κέντρο και φωνάζουν γκολ, ξενερώνουν ένα ολόκληρο κατάστημα. Αγάπη. Νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, είσαι δύσκολα μετά. Δηλαδή κάνω λίγο την εικόνα και καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα μετά. Ναι. Άμα πανηγυρίσεις. Εντάξει, τα ακούς τα πινελίκια σου. Τα ακούς τα πινελίκια σου. Ναι. Στο άλλο γκολ το πνίγεις. Το πνίγεις. Δεν το κάνεις. Με τίποτα δεν το κάνεις. Ούτε καν. Εδώ αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τις στοιχηματικές. Ξέρω εγώ, έχεις στοίχημα και έχεις την επιλογή να σου έρθει μήνυμα τα πει γκολ. Και είσαι έξω. Ούτε εκεί για τη δράση. Ναι. Αφήνεις το κινητό, λες άστο, γιατί υπάρχει κι άλλος κόσμος. 69-99 λοιπόν το ετήσιο πακέτο. Υπάρχουν, είπαμε, οι άτοκες δόσεις από τον ΠΑΟ κανονικά στη διάθεσή σας και από εκεί και πέρα 7-99 όσοι θέλουν να δουν μόνο το παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή. Γιατί θα το δει και πολλοί κόσμος που δεν είναι ΠΑΟ αυτή τη φορά. Ναι. Έχει ανέβει και το blog του Σταύρου στο Sport DNA. Η κανονικότητα μιας κατεστραμμένης χώρας. Ωραία τα λέει. Περιεκτικά. Ναι. Συνοπτικά και ουσιαστικά. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου να γράψω περίπου 2.000 λέξεις σήμερα, στο ΠΑΟ 24. Ναι, ναι. Ο Σταύρος καταφέρνει και έχει όλη την ουσία σε λιγότερες λέξεις. Μπείτε Sport DNA, έχει λίγα λεπτά που ανέβηκε, ούτε 10, το κείμενο του Σταύρου. Εσύ θα περιοριστείς ή θα τις γράψεις 2.000? Εγώ θα τις γράψω. Σε τόνι. Είπα να μην το κάνω, αλλά θα το γράψω. Περιμένουμε σε τόνι δηλαδή. Ναι, ναι. Τουλάχιστον 2.000 λέξεις όχι, είναι κουραστικό. Αλλά 1.300 σίγουρα. Ντάξει. Σίγουρα, εύκολα. Κόψω 800. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Έχω το σκελετό στο κεφάλι μου. Ναι. Σήμερα το βράδυ, εντάξει. Θα κάνω πάτα εγώ κάπου. Να ξέρεις. Μπράβο, Στέργιο. Μπράβο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ, κάναμε μια αναφορά νωρίτερα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ιωνικό Νικαίας. Πάλι νομίζω. Μια ομάδα δυνατή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι στις πρώτες 6 θέσεις, 7, αλλά σίγουρα νομίζω θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τουλάχιστον στην έδρα της θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ομάδες. Έχω την αίσθηση. Η ομάδα βρέθηκε πίσω, αντέδρασε. Στο τέλος είχε καθαρό μυαλό. Είχε τον Βαγγέλη Μαργαρίτη σε πολύ καλή μέρα και πρώτο σκόρερ του δικεφάλου. Μία ακόμα νίκη για τον ΠΑΟΚ σε φιλικό επίπεδο. Που νομίζω ήταν το πιο δυνατό τεστ από αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει 4-4. Ναι. Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλο σημασία ο απολογισμός.
αν και ξαναλέω, οι νίκες είναι πάντα νίκες και βοηθάνε μια ομάδα, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε φάση δόμησης και να μάθει ένας παίκτης τον άλλον. Λειτουργεί πάντα μια νίκη καταλυτικά και λειτουργούν πιο γρήγορα διαδικασίες για να μάθει ένας τον άλλον και πάντα οι προπονήσεις γίνονται μέσα σε ένα καλύτερο κλίμα και μαθαίνει και η ομάδα σιγά σιγά να θέλει νίκες. Είναι αλλιώς να κάνεις προετοιμασία και να έχεις 4 ήττες και αλλιώς να έχεις 4 νίκες. Ναι, σίγουρα. 18 πόντους και 5 rebound ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Ο Wiggins έκανε καλή δουλειά και σε άμυνα και σε επίθεση. 14 πόντους, 7 rebound. Ο Μπέις ήταν καλός. 14 πόντους, 4 τρίποντα, 5 rebound. Γενικότερα όλη η ομάδα απέδωσε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε... Νομίζω και ο Κώστας Φλεβαράκης το απέφυγε και καλά κάνει, έμπειρος είναι. Δεν μπορεί κανείς να πει μεγάλα λόγια. Αλλά σίγουρα το πρώτο δείγμα νομίζω είναι θετικότατο για μια ομάδα που θέλει να παίξει γρήγορο μπάσκετ, που έχει καλούς αθλητές στις τάξεις της, δηλαδή όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν την αθλητικότητα μέσα τους. Και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας. Παίζει ο ΠΑΟΚ ένα τουρνουά στη Βουλγαρία και το Σαββατοκύριακο, αγάπη, 28-29 είναι η πρεμιέρα. Το επόμενο είναι. Ναι, το επόμενο. Με τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Έφτασε. Θα δούμε και ο Άρης τι ομάδα θα έχει μέχρι τότε, αν μπορέσει να σβήσει τα μπαν που έχει. Έχουν μείνει δύο. Ναι, δύο ή τρία. Δύο και εγώ νομίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση... χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η ομάδα έχει σωθεί και εντάξει, οκ, δεν τρέχει κάστανο, τρέχει και παρατρέχει, αλλά τουλάχιστον κατάφερε η ομάδα μέσα σε 10 μέρες ουσιαστικά να κάνει ένα καλό ρόστερ, έχω την αίσθηση, με βάση τα χρήματα που είχε να διαθέσει σε πρώτη φάση, γιατί αν δεν αρχίσουν τα επίσημα κινδυνεύουμε να εκτεθούμε. Νομίζω το παράδειγμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός των φιλικών και ο Παναθηναϊκός των επίσημων, είναι πολύ καλός δάσκαλος και οδηγός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκτέθηκε κόσμος ανεπανόρθωτα. Υπήρχαν κείμενα που. Δηλαδή, καλό είναι να μην γράφεις ότι αποδεικνύει ο Παναθηναϊκός στα φιλικά ότι θα έχει φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να λες θετικά τα πρώτα δείγματα. Ή ότι φαίνεται εκεί ότι να δουλεύει καλά η ομάδα. Άρα, θα αποφύγουμε για την ομάδα μπάσκετ να πούμε το. Μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Αλλά ξαναλέω, δείχνει η ομάδα ότι θα είναι αθλητική, θα είναι μαχητική. Θα έχει μια ισορροπία, γιατί δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να υπάρχει ο παίκτης που θα οδηγήσει το σκοράρισμα. Σχεδόν σε όλα τα φιλικά υπάρχει ισορροπία στο σκοράρισμα και υπάρχει ένας ή δύο παίκτες που είναι λίγο καλύτερος από τους υπόλοιπους. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα παρακολουθήσουμε και το τουρνουά στην Βουλγαρία. Θα το βλέπει ο Νίκος. Το τουρνουά ακολουθεί τώρα, Ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο είναι. Μην ρωτήσει αντιπάλους, δεν τους θυμάμαι. Και θα έχουμε μετά μία εβδομάδα να σχολιάσουμε τα του αγώνα με τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Στο Βόλιο λέγαμε χθες με τον Ραφαήλ ότι μπορεί ο Ντίμα Φιλίπποφ να επιστρέψει λίγο νωρίτερα, γιατί όλα δείχναν ότι η Εθνική δύσκολα θα περνούσε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά να τα κατάφεραν. Η Ελλάδα ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, αλλά η Ρουμανία ουσιαστικά τη έκανε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πρόκριση στον έναν πόντο παθητικό, δηλαδή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Είχε η Ελλάδα παθητικό 832 παθητικό πόντους και η Πορτογαλία είχε 833. Δηλαδή κυριολεκτικά στον ένα πόντο παθητικό κρίθηκε η πρόκριση. Δεν πειράζει, το αποτέλεσμα είναι ότι πήρε. Τυχερή και η Ελλάδα. Στους 16. Η άτυχη η Πορτογαλία. Δεν μας απασχολεί και πολύ για την Πορτογαλία. 432 είχε η Ελλάδα, 433 ναι, ναι. Η Πορτογαλία. Κατά. Έβαλα κάτι παραπάνω εγώ. Το πήγα στο 800, ναι. Είδες όμως το θυμόμουν το 32 και το 33. Πες. Το θυμόμουν. Το θυμόσουν, ναι. Εντάξει, μας κρύφηκε το πρώτο ψηφίο. Το 4 έγινε 8. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν δεν το έλεγες αυτό, αγάπη, δεν θα υπήρχε ούτε ένας να πει τι λέει αυτός τώρα. Θα υπήρχε στο ένας, όχι. Εντάξει, δεν είναι περίεργο, είναι αλήθεια. Εντάξει. Κρατάμε, αγάπη, την πρόκριση της Εθνικής. Εντάξει. Χωρίς να είμαι φαν του Βόλεϊ ιδιαίτερα και δι' της Εθνικής, αλλά είναι μια σημαντική επιτυχία και για τον Τίμα. Δεν πειράζει, ας αρχίσει λίγες μέρες ακόμα να επιστρέψει. Είπαμε, υπάρχει ακόμα πολύς καιρός. Καλές καιρός, τέλη Οκτώβρη είπαμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα Βόλεϊ. Καλά Χριστούγεννα. Και στο τελικό να πει: χαρούμενη πρωτοχρονιά. Μια χαρά θα είναι, τι να έρθει να κάνει το παιδί, εντάξει.
Εκεί έχουμε μέλλον, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα είναι στο πρωτάθλημα. Αν θα ξεκινήσει τέλειο Οκτώβρη. Ναι. Ή αν θα υπάρξει πριν το κύπελο, κανείς δεν ξέρει στο βόλι τι θα γίνει. Και στο βόλι μάλλον. Οπότε καλά κάνει ο Ντίμα και είναι με την εθνική και μακάρι να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Και από ό,τι είδα λίγα πλάνα, περισσότερο είδα το μάτς με την Ιταλία. Ναι. Μια χαρά περνάνε. Έχουν πολύ καλό κλίμα όντως. Δεν είναι το κλισέ που λέμε υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα ή το άλλο που λένε περνάμε τέλεια στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Όντως η εθνική φαίνεται ότι είναι μια καλή παρέα. Το βλέπουμε και από τις φωτογραφίες, από τα βίντεο. Γενικότερα υπάρχει έτσι ένα κλίμα σίγουρα ευχάριστο. Μακάρι τα παιδιά για την πάρτι τους περισσότερο, γιατί αυτό ο συλλογικός αθλητισμός στην Ελλάδα και οι εθνικές έχει πάψει να ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Για την πάρτι τους ας πανηγυρίσουν μία ακόμα πρόκληση. Νομίζω παίζουν με τη Ρωσία. Έχω την αίσθηση. Γιατί αυτή ήταν να βγει πρώτη στον όμιλό της. Οπότε το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας κάνει εθνική ό,τι το καλύτερο. Αυτά και για το βόλεϊ. Περιμένουμε την ενημέρωση για την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Σλοβενία νομίζω. Σλοβενία. Ναι, γιατί διαβάζω ότι θα μεταβεί στη Σλοβενία και όπου θα αντιμετωπίσει την επόμενη αντίπαλό της. Εντάξει. δεν ξέρω εσύ αγάπη. Βλέπεις ότι είμαι ακριβή σε αυτά που λέω. Νομίζω, είπα μάλλον. 832 πόντι, 432. Ρωσία-Σλοβενία. Αγάπη, δεν ήξερες καν τους πόντους. Εγώ, δεν μίλησα, δεν εγώ από τα τρία ψηφία ξαναλέω πέτυχα τα δύο. Γι' αυτό δεν είπα πόντους. Τι να κάνω, αυτό δεν ξέρω. Στέργιο, sorry. Τις περιμένω στη γωνία. Εκείνο όμως το μεταξύ μας δεν το έχω αποκαλύψει ακόμα. Πρέπει να δεις ότι είμαι τίμια, έτσι. Ξεχάστηκε αυτό. Δεν ξεχάστηκε. Χθες με ρώτησε ο Σταύρος έξω. Άκουσες, μπροστά ήσουν. Που μου είπε, έλα να μου το πεις. Θα το αποκαλύψω εγώ σε κανένα δύο χρόνια γύρι να είμαστε. Θα το πω τότε το. Θυμάσαι. 2019, ναι. Αυτό. Ναι το ούτε θα ασχοληθεί κανένα, θα πει α, ναι. Πω. Λοιπόν. Στο μεταξύ, υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα με βάση την Ιταλία για να εντοπιστούν οι πειρατές. Ναι, έχει ξεκινήσει. Αυτό νομίζω έχει θετική επίπτωση και στον ΠΑΟΚ και στην προσπάθεια που κάνει. Τεράστια προσπάθεια και πολύ δύσκολη προσπάθεια σε ένα πεδίο που πραγματικά γίνεται χαμός από την πειρατεία. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούν οργανισμοί όπως είναι η Premier League ή το Champions League ή το Europa League να περιορίσουν την πειρατεία. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ θα δώσει μάχη και εκεί και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο, αγάπη, να μην δώσει ένα κατάστημα 200 ευρώ και να βρεθεί μπροστά σε ένα πρόοπτο και να κληθεί να δώσει τα δεκαπλάσια, τα εικοσαπλάσια ή τα εκατοσαπλάσια, δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς τα χρήματα. Αλλά γίνεται στο εξωτερικό μια τεράστια προσπάθεια. Διαβάζω τώρα ότι πιάστηκαν και οι πειρατές του Netflix και στην Ελλάδα. Ναι. Έφοδος της αστυνομίας υπό το συντονισμό της Europol σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βουλγαρία. Πολλές κατασχέσεις εξοπλισμού και έκλεισαν και υπηρεσίες που πουλούσαν παράνομα Netflix σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Μάλιστα. Είπαμε, είναι ένα συνεχής αγώνας γιατί, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κλείνουν σερβερ, ανοίγουν άλλοι, ξανακλείνουν, ανοίγουν άλλοι. Γενικότερα δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυτό που μας είπε και ο Παναγιώτης Ορωνιάς την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ξέρουν ότι γίνεται, ότι υπάρχει αυτό. Ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, αλλά όλοι μπορούν να βοηθήσουν για να υπάρξει μια λύση. Ναι, στο σύνολό του η μάχη αυτή είναι χαμένη. Δεν εννοώ τη μάχη του ΠΑΟΚ. Εννοώ τη μάχη που γίνεται. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει, για παράδειγμα, ολόκληρο Hollywood να περιορίσει τις ταινίες που βγαίνουν παράνομα. Εδώ και χρόνια. Ταινίες, σειρές, αθλητικά παιχνίδια. Δεν είναι, παιδιά. Χάος είναι. Πραγματικά είναι μια μάχη που είναι άνηση. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, δηλαδή να τσεκάρει ποιοι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να προβάλλουν αγώνες του ΠΑΟΚ ή όχι. Αυτό είναι εύκολο. Είπαμε ότι υπάρχει και επιστοποίηση πλέον. Και επιστοποίηση υπάρχει και είναι εύκολο να διαπιστώσεις αν κάποιος παρανομεί ή όχι. Οπότε εκεί θα γίνει μεγάλη προσπάθεια και καλώς θα γίνει. Γιατί εντάξει, είναι μια κατάσταση που χρειάζεται τεράστια μάχη.
και ο ΠΑΟΚ είναι διαδεδομένος να τη δώσει. Στην ΑΚ υπάρχει, λέει, η Τέτ Μελισανίδη Ίβιτς για μεταγραφές, Στέργιο. Ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν, αγάπη. Υπάρχει, λέει, οι Ελληνοί άνθρωποι, τι να κάνουμε. Ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν. Παλεύουν, λέει, για έναν Ολιβέιρα έτσι ναι, ναι. Την επόμενη Κυριακή. Έστειλε μήνυμα, λέει, και Ολιβέιρα εκεί από το Α, μιλάς για εσωτερικές μεταγραφές τώρα. Γιατί οι μεταγραφές εξωτερικές δύσκολα. Όχι, όχι, μιλάμε για εξωτερικές μεταγραφές. Α, εξωτερικές. Γιατί ο πρόεδρος θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Μπορεί να έχει στην άκρη τα περσινά κέρδη και να θέλει να τα χρησιμοποιήσει φέτος. Αλλά του Ολιβέιρα είναι άλλο κομμάτι. Λέει ότι ο Ολιβέιρα κάνει τον δρόμο για να προλάβει και σφίγγει τα δόντια και όλα αυτά τα κλισέ τα γνωστά. Ανεβαίνει το Γολγοθά, αλλά ελπίζει και δίνει μάχη. Την ίδια ώρα που στο Παναθηναϊκό κάνουν αποχή, λέει, την Κυριακή. Δεν θα είναι στο μάτι με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα. Όχι, αυτήν την εβδομάδα. Την Κυριακή. Ναι, και 9.30 το βράδυ. Έχει εισιτήριο πριν το μάτι, νομίζω. Και ζητάνε να φύγει ο Αλαφούζος. Στο Παναθηναϊκό που έχει 1.000 προβλήματα. Αλλά ο Δόνης δεν ζητάει αποζημίωση, Στέργιο. Πάντως οι 50 χθες που λέγαμε που πήγαν στο Κοροπή δεν ξέφυγαν από τα αναμενόμενα. Εντάξει, πολλά γαλλικά. Λογικό. Μας έχετε ξεφτυλίσει και δείτε τον Ολυμπιακό. Πρέπει να ντρέπεστε με την εικόνα που δίνετε στο γήπεδο. Δεν μίλησε κανένας παίκτης και τι να πει. Απογόρησε ο παδί. Πρέπει να μιλήσει αυτός που έβαλε τον γκολ στον Άρη 4-1 και μείωσε και έβαλε τα κλάματα γιατί το ακύρωσαν. Και αυτός ρε εσύ. Να σου πω κάτι. Άστο βρε να βάλει. Προσπαθήσω να το καταλάβεις. Λες, εντάξει, πρώτο γκολ θα ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο όλα αυτά. 4-1 μειώνεις. Ναι, δεν βάζει. Δηλαδή, αν έκανε το 0-1, τι θα έκανε. Τίποτα, αυτό θα έφυγε το γήπεδο. Θα έφυγε το γήπεδο, θα έτρεχε. Live αυτοκτονία, κανονικά. Πω. Εντάξει, βρε αγόρι μου, δηλαδή μείωσε 4-1, στο ακύρωσαν, έγινε. Μην δυσκολεύει τη θέση σου κι εσύ. Να μου πει, μάλλον δεν κατάλαβε τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ήταν τόσο η χαρά του γκολ. Τώρα, μάλλον στου φίλου του Παναθηναϊκού δεν θα συγκινήθηκαν και ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι το εκτίμησαν. Ναι, δηλαδή το 4-0 να γίνει 4-1. Χαλάλι το έβαλε το παιδί και πέτυχε το πρώτο γκολ. Εκτός αν είναι κάποιος φίλος του Παναθηναϊκού που έπαιζε γκολ-γκολ. Εκεί θα υπήρξε μια χαρά. Εκεί είναι, τον αγκάλιαζα, πιστεύω. Στην επίσκεψή του χθες του έλεγαν και μπράβο. Είναι σίγουρο. Εντάξει, συμβαίνουν γενικότερα. Ωραία πράγματα. Φοβερά πράγματα. Ωραία πράγματα. Φαντάζομαι ο Αμπέλ Φερέιρα να μάθει σιγά-σιγά ότι. Δεν μπορεί κανένας να φροντίσει για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπορεί. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά στον κόσμο τους. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Αλλά το πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, δηλαδή όπως το έπαιρνε και τα προηγούμενα χρόνια, η ιστορία έχει γράψει. Εντάξει, στην έκφραση ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο να κερδάνε, συνοψίζεται όλη αυτή η βρώμικη 20ετία του Ολυμπιακού. Με παράγκες, με συνομιλίες, με 1000. Ναι. Ο Ολυμπιακός προφανώς δεν έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, η οποία το λέγαμε από τον Μάιο, παιδιά, και τον Ιούνιο, ότι είναι βελτιωμένη σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν καλή, φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Και λογικό, δεν το περιμένα. Δεν έχουν λοιπόν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους όσο θα έπρεπε. Απ' την άλλη, φοβούνται τον ΠΑΟΚ, και αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει ένας φόβος για τον ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γενικότερα για τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Και βγάζουν προς τα έξω το φόβο τους, αλλά και τη διάθεσή τους να κάνουν ό,τι χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί, προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό που έγινε, θεωρώ, στην πρεμιέρα με την Τρίπολη, είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι ικανοί να πάνε να ρίξουν το ρεύμα στο κτίριο που θα υπάρχει το ΒΑΡ, δεν ξέρω... Απ' την άλλη, και μεθεπόμενοι, κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, φανή, πότε θα φύγουμε από τα βαν και θα πάμε σε κτίριο, είναι ικανοί να ρίξουν το ρεύμα σε όλο το κτίριο. Είναι ικανοί να κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην χάσει βαθμούς. Εντάξει. Στην επιστροφή στην κανονικότητα και έτσι φτάσαμε και στο τέλος. Εντάξει. Γιατί όλα είναι κανονικά πλέον. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών πέρσι ήταν, τελείωσε. Τώρα επιστροφή. Και σας ξαναλέω, μην μπαίνετε σε διαδικασία να απαντάτε. Και να συνομιλείτε ειδικότερα για το καλό της ψυχικής σας υγείας με ανθρώπους που μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της επιχειρηματολογίας τους αναφέρουν τη λέξη πρέσπες ή πρεσπών. Ναι. Σταματήστε την κουβέντα. Τι είπες, θέλει να ρίξετε και μια μούντζα. Εντάξει, ρίξτε. Για. Πάντε πείτε έναν καφέ. Ναι. Πάντε μια βόλτα. Πραγματικά καλύτερα να μιλήσεις με ένα δίχρονο
θα μάθεις και δύο πράγματα, παρά να μιλήσεις με ανθρώπους που στα επιχειρήματά τους μέσα είναι το πρωτάθλημα των πρεσπών. Ναι. Κυριολεκτικά για μένα είναι για λύπηση, όπως το λέω. Ψυχραιμία, παιδιά, τριήμερο είναι, θα περάσει, θα δει η Κυριακή, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα έχουμε μία γκρίνια μία-δύο ημέρες, θα τελειώσει η ιστορία και μετά πάλι στο μάτς του δεύτερου γύρου. Έτσι έχει η πραγματικότητα, οπότε ψυχραιμία, δεν χρειάζεται να χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Έχουμε άλλα θέματα να μας ταλαιπωρούν και να μας προβληματίζουν. Θα μείνετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Στη συνέχεια 3 με 5 ο Γιώργος Ζαγόρας. Μείνετε λοιπόν στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια στο Λίμπερο, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλό μεσημέρι.